Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Λίμπερ 107 και 4. Ακόμα ένα γκουρού τη γειτονιά κοντά σα. Μόνο στίγμα ασχολούμαστε φυσικά. Έτσι, μέχρι τι 4 σήμερα εκτάξει θα πάμε και λίγο παραπάνω. Εδώ στην live ενημέρωση που θα έχετε για του αγώνε του γήματο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σταμάτη Μορελή. Θα έχουμε στην παρέα μα μετά και τον Δημήτρη Δανακτσή για να αναλύσουμε τα σημερινά παιχνίδια μετά τη χθεσινή ημέρα που πήγε καλά. Γενικά, έτσι οι προτάσει, οι εκτιμήσει μάλλον βγήκαν εδώ από την εκπομπή. Με το διπλό της Ρώμα φυσικά που κέρδισε 2-0 και ήταν το κομβικό σημείο αν θέλετε της αγωνιστικής. Από εκεί πέρα πέρασε και το over της Watford, αν και η Watford δεν έβαλε γκολ, έτσι δέχτηκε 4, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι πέρασε το over της Watford και βέβαια τα ευκολάκια over αυτό της Dortmund στην τριάδα και σαν bonus το over της PSV Eindhoven, της αγαπημένης εδώ της εκπομπής, που πέρασε και αυτό. Έτσι, περάσαν τα βεράκια, πέρασε και το σημείο που ήταν η Ρώμα, ένα κομβικό σημείο χθες το κουπόνι του στοιχήματος και έτσι τα πήγαμε καλά έχοντας αυτά τα σημεία. Μικρά μεν, έτσι δηλαδή τουλάχιστον τα δύο τα βεράκια ήταν μικρά, το over της Watford σε καλή τιμή. Και φυσικά και το διπλό της Ρώμα επίσης σε καλή τιμή σε μια φορμαρισμένη Ρώμα. Πάμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια σιγά σιγά τα οποία έχουμε στη σημερινή ημέρα του κουπονιού, όπου έχει κάποια καλά παιχνίδια να μπορούμε να δούμε. Και φυσικά πάμε να δούμε τι έχουμε όσον αφορά και το κουπόνι στοιχήματος, τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη και είναι αρκετά έτσι και σήμερα. Είναι τεράστιο το κουπόνι γιατί πλέον όλα με όλα τα παθήματα και τα βόρεια από τα αθλήματα και τα ανατολικά που έχουν διακοπές εκεί στη διάρκεια του χειμώνα είναι όλα σε εξέλιξη, όπως βέβαια και τα δικά μας τα πιο κοντινά, τα μεσογειακά αν θέλετε, είναι επίσης σε εξέλιξη. Φούλαμ Άρσεναλ να πούμε είναι στο 0-0 στο 24, παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε και είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή live για το κουπόνι του στοιχήματος. Πηγαίνοντας πιο κάτω έχουμε στην Ισπανία Real Valladolid Huesca 1-0, είμαστε στο 73 περίπου εκεί. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας Reus Granada 1-1. Στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας έχουμε Θέλτα Βίγκο Βίτα, Λας Πάλμας Ατλέτικο 0-1, Φουενλαμπράντα Ποντεβερέντα 0-2, Σαλμαντίνο Ρέγες 0-3, Ίντερ Ντε Μαδρίτ, Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 2-1, Ουνιόν Αντβάρντε με την Λεωνέσα 0-1, Σπόρτινγκ Γιχόν Βίτα, Αρένας Ντε Γκουέτσο 0-1, Περαλάντα με τη Βιγεράλ Βίτα 0-1, Εχέα Έμπρο 0-0, Κονκουένσε με την Κοντιγέντ 1-1. Επίσης Αθλέτικο Μαραγκουένο με την Καρταχένα είναι στο 0-0 και με λίγη Αντών Μπενίτο στο 2-0. Τρίτη κατηγορία, θυμίζω, Ισπανίας, οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Στην πρώτη Ολλανδίας έχουμε Έμεν Φορτούνα Σιτάρτ 1-0. Δεύτερη Πορτογαλίας, Κοίμπρα Εστοίλ 2-4. Γκολ για τη Φούλαμ αυτή τη στιγμή. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα σύνδεση τώρα από ό,τι βλέπω. Την τηλεοπτική, δεν μπορούμε να δούμε σκόρες δηλαδή και να περιγράψουμε τη φάση. Θα περιμένουμε. Στην Τουρκία, Μαλάτια Σπορ Σίβασπορ 1-3 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Όπως είπαμε, Φούλαμ Άρσεναλ 0-1. Τρίτη Γερμανίας, Μέπεν TSV 1860-0-0. Πιο κάτω στην Γερμανία, κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε χαμηλές κατηγορίες. Επίσης έχουμε το Αμβούργο 2 με την Oldenburg 0-0, Τσένμινστερ με την Βάκερ Νάουρστεντ 0-0, Έρφουρτ Μέουσελβιτς 0-0. Ρωσία, Γκρόζνη, Αντζίμα Κασκάλα 0-0 στην πρώτη Ρωσίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε πιο κάτω. Ναι. Λοιπόν, Ταϊλάνδη, εδώ βλέπω ότι είναι όλα τα παιχνίδια. Μάλλον πρέπει να τελειώνει και το πράγμα. Επιτέλους, να τελειώνει το πράγμα της Ταϊλάνδης. Μπαγκούν Γκλας, Νανκόνγκ 0-0.
Τσονμπούρι Τσιανγκράι United 0-0, Μουάντονγκ United Μπανγκόν United 0-0, Πατάγια Πόρτ 0-1, Πολύστερο Πρατσουάμπ 0-0, Ρατζαμπούρι FC Μπουρινάμ United 0-1, Σακοτάι με την Air Force Central 1-0, Τσιαμπούρι FC με την Τσαϊνάτ 0-1, Ουμπόμ United με τη Σιάμ Νέιβι 1-0. Δεύτερη Τουρκίας, Ελαζίκσπορ Γκαζιαντέπ 0-1. Η Ελαζίκ παίζει και με 10 λόγω αποβολής. Στην Ουκρανία, Λίβλ με την Ντέσνα είναι στο 0-2 στο 30. Ενώ τώρα ξεκινάει Bundesliga, Freiburg, Bayer Leverkusen, Zweite Liga επίσης, ό,τι βλέπω, και αυτά τα σημαντικά παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Μετά πιο κάτω έχουμε και, άλλα, και άλλες αναμετρήσεις. Λοιπόν, προηγείται και εκ νέου η Γρανάδα, Ρέους Γρανάδα 1-2, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, Ρέους Γρανάδα λοιπόν 1-2. Είναι αναμέτρηση που έχουμε τώρα το γκολ. Εδώ τώρα βλέπουμε, όχι δεν μας δείχνουν το γκολ της Φούλαμ, μας δείχνουν μια φάση, το γκολ της Άρσεναλ, συγγνώμη, μας μια φάση της Άρσεναλ. Η Άρσεναλ που προηγείται, θυμίζω, 0-1, έτσι, Φούλαμ Άρσεναλ 0-1. Είναι Ντε Μαντρίτ, Αθλέτικο Μαδρίτη Β, 3-1 πλέον το παιχνίδι. Συγγνώμη, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στην τρίτη, συγγνώμη, κατηγορία της Ισπανίας. Και στο πιο σημαντικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή που έχουμε στην, σε εξέλιξη live, είναι φυσικά το Fulham Arsenal, με την Arsenal να προηγείται 0-1 της Fulham. Μια Arsenal με έτσι γκρίζες εμφανίσεις, σαν Μπορντό με κάτι ακόμα, δεν φοράει τις παραδοσιακές κόκκινες. Η Fulham έχει άσπρες. Θα μπορούσε η Arsenal βέβαια να φοράει τις κόκκινες παραδοσιακές, αλλά δεν το κάνει αυτό. 0-1 λοιπόν προηγείται η Arsenal της Fulham. Να δούμε λίγο και τον σκόρερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ισοφαρίζει Νόρτσελαν στη Δανία, Χόρμπο Νόρτσελαν 2-2. Ο σκόρερ είναι ο Λακαζέ. Ο Λακαζέ είναι ο σκόρερ λοιπόν για την Arsenal, που προηγείται με 0-1 της Fulham. Μάλιστα, λοιπόν, προηγείται 1-0 της Fulham. Όπως είπαμε, στο σημαντικότερο παιχνίδι που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη όσον αφορά πάντα το κουπόνι του στοιχήματος. Έτσι, στο 33 είμαστε εκεί. Στο 33 είμαστε και εδώ φυσικά. Οπότε θα πάμε σε ένα απαραίτητο διευθυντικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερα παιχνίδια όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Βλέπω και άλλα παιχνίδια, όπως είπαμε, να ξεκινάνε, θα τα δούμε όλα εδώ. Θα έχουμε live ενημέρωση των αγώνων και φυσικά βέβαια θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Δανακτσή, να κάνουμε την ανάλυση μας τη σημερινή. Έτσι χθες και ο Δημήτρης έλεγε για, για την κόντρα της Ρεάλ με την Αλαβές. Έτσι 1-0 η Ρεάλ, η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Έδωσε και τον Άσο του Πανετολικού, που ήταν ένα καλό σημείο. Έτσι γενικά η εκπομπή χθες θα πήγε αρκετά καλά, θεωρώ, έτσι όσον αφορά τις επιλογές που κάναμε για να μπορέσουμε να παίξουμε κάποιο καλό παρόλοι που λέμε, έτσι, δελτίο όπως θέλετε πείτε το, για να μπορέσουμε να κάνουμε, να έχουμε κάτι καλό σήμερα στην τσέπη. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο break, επιστρέφουμε σε λίγο με Δημήτρη Δανακτσή να συζητάμε εδώ για τα σημερινά παιχνίδια, να βλέπουμε τι γίνεται και φυσικά παράλληλα βέβαια πάντα live τις εξελίξεις που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 10 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Γκουρούς Γειτονιάς. Στοιχηματικά πάντα μιλάμε. Πάμε να δούμε λίγο, θα μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Δανακτσή, να δούμε λίγο κάποια γκολ έτσι που έχουν, γιατί τελειώνουν κάποια παιχνίδια. Χόρμπο Νόρτσελαν, το παιχνίδι γίνει 3-2, είμαστε εκεί στο 90. Στην Ολλανδία, Έμεν Φορτούνα Σιτάρ 3-2 και εδώ το παιχνίδι στο 83 βρισκόμαστε περίπου. Στην Ιταλία, Τζένοα Πάρμα 1-3 η αναμέτρηση. Διπλό για την Πάρμα όπως φαίνεται. Ενώ στην Αγγλία σοφάρισε Φούλαμ, Φούλαμ με τον Σούρλε, Φούλαμ Άρσεναλ 1-1. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, κάτι άλλο
Δεν βλέπω έτσι τρομερό φοβερό. Στη Γερμανία 0-0 το Freiburg Bayern του Leverkusen. Και πάμε στον Δημήτρη τώρα να συνομιλήσουμε μαζί του για τα συνάδεια παιχνίδια. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Σαμάρη, καλησπέρα για τους φίλους τους ακροατές. Εντάξει, πήγε καλά η μέρα σχετικά χθες. Καλά πήγε. Έτσι βγήκε το κομβικό. Δεν μπορώ να βγει κιόλα. Ναι, εντάξει. Κοίτα, σημασία είναι ότι βγήκε το κομβικό. Έτσι εδώ που λέγαμε στην εκπομπή, Ρώμα. Έτσι, πέρασε αυτό. Μετά όλα τα υπόλοιπα πάνω κάτω. Εντάξει, δηλαδή. Συμφωνήσαμε και στο αγγλικό στο Watford ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Ναι. Πήγανε. Βέβαια, έτσι, και το Βεράκι. Τα βάλει τέτοια τα βάλει. Έτσι, τα βάλει μία, ναι, η οποία πέτυχε τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην Premier League, στην ιστορία της. Ναι, το 0-4. Λογικό. Δεν έχει πολύ μεγάλη ιστορία ούτως ή άλλως. Σωστό. Εντάξει, βγήκα και η Ντόρμουντ σχετικά εύκολα βγήκε, έτσι. Και όπως έχεις πει... Και η Χόβεν, εσύ, ας πούμε, φόρτσαρε στο τέλος, έβαλε δύο γκολ από το 88 και μετά 4-0, όχι μόνο απλό over, αλλά και over 3,5. Και γενικά που δώσαμε τον γκολ στην Τρίπολη και τον Άσο του Πανετολικού, για όσους άκουσαν. Ναι, σωστό. Εντάξει, καλά πήγε η μέρα, εντάξει. Και την Ντόρμουντ που την είχες πει και γκολ, γιατί θα βάζε γκολ η Άγγλσμπουργκ, βγήκε αυτό μπαμπαμ βγήκε. Δηλαδή, αέρα. Αυτό είναι που λέμε το 1.50, τέτοια μάτς είναι, 4-3, άσε από το 4-3 μάλλον το over, το επόμενο της Ντόρμουντ θα το δίνουν ένα 25, να πω την αλήθεια. Εντάξει, λογικό ρε, εντάξει, όταν μπαίνουν 7 γκολ σε ένα μάτς, το επόμενο over τώρα ο Μπουκ θα το δώσει πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί να στο δώσει. Κάποια στιγμή θα σπάσει κιόλας, έτσι δεν γίνει. Σίγουρα θα σπάσει, απλά δεν μπορεί να στο δώσει. Οπότε να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε αυτά. Θα τα βλέπουμε. Η Bayern, να σου πω την αλήθεια, με απογοήτευσε. Δηλαδή πήγε να βγάλει το over 3,5 μόνο της η Gladbach που λέει ο λόγος. Σωστό. Δηλαδή περίμενα να γίνει το ανάποδο, η Bayern να πετύχει μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Gladbach. Προφανώς όντως τα προβλήματα είναι όντως δεδομένα για την Bayern και δεν είναι μόνο φήμες, έτσι. Σωστό, είναι τεράστια τα προβλήματα και φαίνεται ότι δεν ξέρω και ο Κόβατς δεν είναι προπονητής. Ο Κόβατς είναι και είχα ακούσει ότι δεν έχει καλή σχέση με τους παίκτες του, δεν ξέρω δηλαδή πότε πρόλαβε μέσα σε λίγους μήνες να διαταράξει τα αποδυτηρία της Bayern, λες να φωνάξουν πάλι κανένα Χάινκες, τον άνθρωπο τον αφήνουνε. Κοιτάξτε, μπορεί, δεν και είναι. Πάει και πάει στα 80 νομίζω. Ναι, μπορεί, γιατί έτσι πως πάει η ιστορία, η Bayern βλέπω να μένει πολύ νωρίς εκτός. Έτσι, καλά, δηλαδή... κοιτάξτε, δεν πρέπει να είναι καμιά 4 βαθμούς πίσω. Μπορεί να το κάνει, αλλά άμα συνεχίσει έτσι, θα έχει δύσκολα πράγματα. Γιατί και στο Champions League δεν πάει σχετικά καλά. Δηλαδή, εντάξει, έκανε ένα μέλλον με τον Άγιαξ. Δεν είναι περίεργος όμιλος. Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, είχε θέμα σε αυτό. Έτσι, δεν έχει αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ναι. Απλά νομίζω θα το βρει το κουμπί και η Dortmund μπορεί να κερδίζει, αλλά το έχει κάνει πολύ ωριακά. Δες το χθες, ας πούμε, 4-3. Ναι, με ανατροπές των ανατροπών, έτσι. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή η Bayern θα κάνει ένα 10-10, γιατί το έχει αυτό. Το έχει, έτσι. Ναι, αυτό. Απλά δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Σωστό. Είναι ικανή πολύ Bayern. Πιθανό μετά τη διακοπή. Έτσι, ναι. Να τα δουν τώρα. Τώρα η διακοπή είναι αλήθεια ότι βοηθάει αυτές τις ομάδες που έχουν προβλήματα. Έτσι, τις βοηθάει και ομολογουμένως, δηλαδή και η Bayern μπορεί να βρει μια καλή λύση και να προχωρήσει. Εντάξει, η Manchester που είναι σε μια κρίση, χθες έκανε την ανατροπή, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει μπροστά λίγο η ομαδάρα, να πω την αλήθεια. Έτσι, να τέτοια United, δηλαδή τώρα να συνεχίσει έτσι η United να την ποντάρεις μετά κάποια στιγμή, αλλά πού να την ποντάρεις όταν ήταν το match 0-2, έτσι. Εντάξει, στοιχηματικά βέβαια το over βγήκε εύκολα εδώ, έτσι δηλαδή μπήκαν πολλά γκολ και θα βάζε, δηλαδή φαινόταν θα βγει το over από τη στιγμή που η Newcastle βάλει δύο γκολ. Αλλά εντάξει, στοιχηματικά δεν μπορείς να το ποντάρεις με τόση ευκολία, είτε το over, γιατί το συζητήσαμε και εδώ χθες το over, δεν μπορείς να το ποντάρεις τόσο εύκολα πριν το match. Να δούμε. Σήμερα τι γίνεται, χθες ήταν καλά, χθες ήταν καλή μέρα ομολογουμένως. Καλημέρα, είχε πολλά παιχνίδια. Σήμερα δεν λείπουν τα μεγάλα παιχνίδια ούτως ή άλλως. Νομίζω σήμερα είναι τα μεγάλα μάτς. Όπως φυσικά θα ξεκινήσουμε με την Αγγλία με το παιχνίδι της Liverpool με την Manchester City. Εδώ να σου πω την αλήθεια, σταμάτη αυτή η εξαιρετική παράδοση που υπάρχει στο Anfield για τη Liverpool. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί. Διότι διακρίνω κάποια σημάδια κόπωσης και ντεφορμαρίσματος στην Liverpool.
τελευταία. Δεν είναι η Λίβερπουλ των πρώτων αγωνιστικών. Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από την τριάδα μπροστά. Η City πλέον είναι υποψιασμένη, έτσι το τι θα συναντήσει. Κάθε χρόνο χάνει εκεί πέρα πλειολόγος. Οπότε νομίζω ότι σήμερα μπορεί να τσιμπήσει κάτι. Τώρα θα είναι το χ. Το διπλό είναι καθαρά επιλογή ενστίκτου. Δεν ξέρω εσύ πώς βλέπεις το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχω ένα feeling προς τα δεξιά, προς την City. Ναι, κοίταξε, εγώ αυτό το παιχνίδι βασικά το βλέπω over. Ναι. Βλέπω ότι θα μπουν γκολ, γιατί θα ανοιχτεί και πολύ γρήγορα και νωρίς η Liverpool, πιστεύω, για να πάρει την νίκη. Είναι ντέρμπι κορυφής, που είναι σημαντικό. Έτσι, εγώ βλέπω και οι δύο ομάδες να ανοίγουν. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Είναι τέτοια ποιότητα, των δύο ομάδων, που ακόμη και στο λαού να το πάνε, έχουν τους παίχτες μπροστά, έτσι, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σκοράρουν, οπότε φυσικά και το over έχει τύχες που λες. Δεν ξέρω βέβαια, δεν θυμάμαι πόσο κοίτα, η απόδοση είναι κοντά, η απόδοση από ό,τι βλέπω είναι κοντά στο 1,70, 1,73, 1,75. Εντάξει, ανεκτό είναι, Είναι καλή απόδοση, δεν είναι άσχημη απόδοση. Δεν είναι 1,50. Άρα μπράβο, είναι καλή απόδοση. Γι' αυτό το προτιμάω και βλέπω το over στο Manchester, στο Liverpool Manchester, γιατί είναι 1,70, είναι δύο ομάδες που σκοράρουν, δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν πολύ γρήγορα και πολύ ανοιχτά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, δεν θα είναι κλειστό μάτς. Δεν το βλέπω κλειστό. Μου πεις το Chelsea Liverpool έγινε κλειστό μάτς, έτσι. Δηλαδή πήγαμε στο 1-0, νομίζω. Κλειστό, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 2-2. Σωστό, σωστό. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Γι' αυτό το. Όχι, είναι η απόδοση κυρίως στα μάτς. Είναι καλή. Το 1-70 είναι καλό. Η απόδοση είναι καλή, νομίζω, και γι' αυτό θα είναι μια από τις επιλογές μου το over εδώ. Στο καλύτερο παιχνίδι. Έτσι. Τώρα για σημείο που λες, είναι ανοιχτό, ναι, σίγουρα η Liverpool δείχνει να περνάει ενδεφορμάρισμα. Απ' την άλλη όμως και η City... Παίζουν όλο οι ίδιοι στα μάτια, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, λογικό είναι, λογικό. Δεν γίνεται. Και ψυχικά, έτσι, όχι μόνο, έτσι, όταν βλέπεις κάθε, δηλαδή όποτε διαβάζω δεκάδες Liverpool, είναι η ίδια ακριβώς 11 από τον Jürgen Klopp, κάνει τις ίδιες αλλαγές, βάζει κάποια στιγμή το Sakiri και το Keita, είναι... Ακριβώς οι 11 που παίζουν κάθε εβδομάδα, και νομίζω ότι αυτό έχει επηρεάσει τα τελευταία παιχνίδια τους κόκκινους. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτή η παράδοση παίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε κάθε παιχνίδι. Προφανώς και είναι ένας παράγοντας που βάζουμε στο μυαλό μας, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η City είναι λίγο πιο υποψιασμένη το τι θα συναντήσει. Δεν ξέρω, δηλαδή σου είπα, άμα επέλεγα κάτι θα ήταν είτε το χ είτε το διπλό, πιο κοντά βέβαια στο χ. Ωραία. Αγγλία, βλέπεις κάτι άλλο? Μιας που είμαστε στην Αγγλία, βλέπω να περνάει το διπλό της Chelsea μέσα στη Southampton, για τους φίλους που θέλουν να βρουν εκεί κάποια απόδοση εκεί γύρω στο 1,60 με 1,65. Νομίζω ότι η Chelsea μετά τις κάνα δύο κέλες που είχε απέναντι στη Southampton, που αμυντικά είναι για κλάματα, δεν έχει παίχτες εμπιστοσύνης πίσω. Νομίζω ότι η Chelsea έχει την τύχη να βγάλει το διπλό, να ρεφάρει κάποιες απώλειες, και φυσικά να περιμένει ωραία και ήρεμα το ντέρμπι για να δει που θα φτάσει φυσικά στον πίνακα της βαθμολογίας, γιατί και αυτή είναι αρκετά ψηλά στην Premier League. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην Αγγλία, καθώς αυτή την ίδια ώρα παίζει το Fulham Arsenal και είναι στο 1-1. Ήταν ένα καλό goal goal αυτό για τους που το επέλεξαν. Σπάνια, όπως γνωρίζουμε, οι κανονιέριδες κρατούν το 0 στα μετώπισεν. Από εκεί και πέρα να πάμε και στην Ελλάδα λίγο. Να πω λίγο, Δημήτρη, για την Chelsea, ότι συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες. Έτσι, και εμένα είναι μια από τις επιλογές μου. Είναι Ρώμα στα μπάτι. Ναι, πιστεύω ότι και άνα μπράβο. Θα είναι το κωβικό σημείο της ημέρας στο διπλό της Chelsea. Ναι, κόντρα σε μια Southampton η οποία πραγματικά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση γενικότερα. Δεν ψιλοβλέπεται που λέμε η Southampton. Και νομίζω ότι η Chelsea ήδη έχει κάνει μια τέτοια γκέλα που έκανε χ, που το είχαμε δώσει εδώ από την εκπομπή με τη West Ham. Νομίζω δεν την παίρνει για άλλες τέτοιες γκέλες με τέτοιες ομάδες που, εντάξει, τώρα θα παλέψει για την παραμονή, έτσι. Δεν φαίνεται, δηλαδή, θα παλέψει για την παραμονή. Δεν μπορείς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτά τα μάτς πρέπει να τα παίρνεις. Έτσι δεν υπάρχει. Ναι, άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα, και είναι και το ντέρμπι μετά, το οποίο θέλει να αποφεληθεί βαθμολογικά. Έτσι, είναι το Chelsea Manchester είναι μετά. Έτσι, Chelsea Manchester είναι μετά το... Και όχι μόνο αυτό, έχει το αργότερα το Liverpool City, έτσι τώρα σήμερα, που θέλει να δει πόσο θα λήξει και να δει πόσο θα είναι η ανακατάταξη στην βαθμολογία.
Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό εδώ το διπλό. Δηλαδή και εγώ ναι, το έχω στην τριάδα μου, δηλαδή το διπλό της Τσέλσι. Όπως είπες και είναι εσύ, από τα κομβικά, όπως έτσι. Είναι μια απόδοση κοντά στο 1,60, 1,62, 1,63, 1,65, κάπου εκεί. Αλλά παίζεις μια ομάδα η οποία πάει φούλ για πρωτάθλημα, την Τσέλσι, η οποία έχει να χάσει, ξέρω, καμιά 8-9 παιχνίδια τουλάχιστον, από ό,τι θυμάμαι. Έχει σοβαρή. Έτσι και έχεις μια Southampton η οποία είναι, έχει 5 βαθμούς. Έχει 5 βαθμούς, είναι αρκετά φλού, έχει μια ποιότητα. Ας πούμε, δεν είναι Brighton, δεν είναι Huddersfield, αλλά αυτό είναι καλύτερο για τις ομάδες που επιλέγουμε, διότι δεν είναι από τις ομάδες που παίζουν ξύλο θα παίξουν αμυντικά. Οπότε βολεύει το στυλ της Chelsea που θα βρει χώρους για να πάρει το διπλό. Σωστό, σωστό. Και είμαστε σε αυτό μαζί, στο διπλό της Chelsea. Έτσι. Ναι, λοιπόν, άμα θες να πάμε τώρα στην Πάμε Ελλάδα, λίγο, πάμε λίγο, ναι, ναι. Ξεκινήσουμε λίγο από το ντέρμπι ανάμεσα στον Σινάη και τον Ολυμπιακό. Προέκυψαν πολλές σημαντικές απουσίες για την Ένωση, με πιο σημαντική αυτή του Μάνταλου, του αρχηγού, που δεν ξέρω πόσοι μπορεί να τον έχουν σε εκτίμηση, ότι μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού. Αλλά όταν δεν έχεις τον αρχηγό σου έτσι στο ξαφνικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, προφανώς η περιραίουσα ατμόσφαιρα επηρεάζεται και ο οικονόμος Στόπερ δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Προσθέτονται όλοι αυτοί και αρκετά προβλήματα που έχει. Ο Ολυμπιακός είναι κομπλέ, μόνο το Ρουσίδη δεν παίζει. Και φυσικά υπάρχει ένα γύρισμα εκεί προς το διπλό αρκετή. Ω, 1-2. 1-2 η Άρσεναλ. Ποιος? Λαγκάζε, λαγκάζε. Μπογκολάρα. Είναι τέτοιος, είναι φορμαρισμένος. Ναι, ναι, δεύτερο γκολ με έξω τη μεγάλη περιοχή. Του στώθηκε πολύ ωραία η μπάλα, ξέρεις. Έτσι αυτά τα που κάνει όχι στο Ισιάδη, αυτό με τα bounce που λέμε. Και το έπιασε έτσι ξερό, μπαμ στη γωνία. Ο Μπετινέλη δεν έπεσε εκεί το παλγαράκι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Φούλαμ Άρσεναλ 1-2. Την αξίνα από γκέλα τη Φούλαμ από πλάγιο γίνεται μια στραβοκλωσία προς τη μέση. Όπω είναι, άμα σε θέλει, του στρώθηκε πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά σου έρθει την μπάλα. Είναι η Φούλαμ, είναι ναι, δηλαδή ο Λακαζέ μόνο σούταρε. Ο Λακαζέ μόνο σούταρε. Έτσι δηλαδή του στρώθηκε τόσο ωραία μπάλα. Απλά πήρε τη θέση με το σώμα και την έδωσε. Έτσι, πολύ ωραία. 1-2 λοιπόν, Fulham Arsenal 1-2. Το παιχνίδι είμαστε στο 50 περίπου. Ωραία, ωραία. Και λέγαμε λοιπόν για το ΑΕΚ Ολυμπιακός ότι πλέον υπάρχει ένα κίνδυνο εκεί προς το Χ2 οι περισσότεροι. Έχουν μιλήσει και με κάποια άτομα έτσι κάνοντας μια κουβέντα. Βλέπουν πιο κοντά τη νίκη στον Ολυμπιακό. Θα τα αφήσουμε το παιχνίδι αυτό. Είναι ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια καλύτερη έτσι καλύτερες προοπτικές για τον Ολυμπιακό. Ναι. Από εκεί και πέρα αρκετοί επιλέγουν τον Άσο της Λαμίας απέναντι στον Όφη στις 4 είναι αυτό το παιχνίδι να πούμε. Η Λαμία η οποία με τον Μάκη Χάβο στον Πάγκο δείχνει βελτιωμένη, έπρεπε να κερδίσει την Ξάνθη στο προηγούμενο παιχνίδι, το παρακολούθησα, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και ευκαιρίες, η τελική προσπάθεια δεν ήταν ιδανική για τη Λαμία, αλλά απέναντι στον Όφη που απογοητεύει και δέχεται από 2 και 3 γκολ και πάνω στα τελευταία της παιχνίδια, νομίζω ότι το 2,05 της Λαμίας αποτελεί μια επιλογή. Η Ελλάδα που μας πάει ούτως ή άλλως τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ελπίζω η Λαμία να κάνει το καθήκον της απέναντι στον Όφη. Είναι μια από τις επιλογές που κρατάμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε και πολλά για το ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μρήνης, λογικό, και στο 1-10 ο άσος του ΠΑΟΚ νομίζω θα κερδίσει. Δεν ξέρω βέβαια αν ανοίξει και πολύ το σκορ. Α, μόνο αυτό, ναι, μόνο αυτό σαν επιλογή. Ναι. Κάνα over 3,5, που νομίζω ότι αυτό είναι καλό και στο live να το βλέπεις το τέτοια μάτσα. Αυτό ακριβώς, γιατί ξέρεις τι είναι, πώς θα ξεκινήσει. Έτσι. Ο Απόλλωνος Μρήνης θα πει πολύ αμυντικά με το Μαντζουράκι πλέον στο πάγκο του. Έτσι, θα πει πολύ αμυντικά. Τώρα, άμα στο μισάωρο είναι κανένα 0-0 και αργήσει να ανοίξει το σκορ ο ΠΑΟΚ, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ανοίξει και πολύ το σκορ. Είμαι εκεί στο όριο 2-0-3-0, να σου πω την αλήθεια. Και επειδή το over δεν είναι κάποια σπουδαία ευκαιρία, νομίζω είναι γύρω στο 1-50. Οπότε καλύτερα να μείνουμε αμέτωχοι. Και το no goal έχει μια καλή επιλογή και αυτή δεν πληρώνει καλά. Και υπάρχει και το ατρόμητος Παζιάννενα, το οποίο κρύβει κινδύνους, αν και ο ατρόμητος έχει το momentum για να συνεχίσει η νικηφόρα. Βέβαια το μάτς δεν είναι για 1,70, οπότε για τα 4 μάτς της Super League κρατάμε μόνο ζεστά τον άσο της Λαμίας απέναντι στον Όφη που είναι τώρα στις 4 το απόγευμα.
Πάντως για το ντέρμπι το ΑΕΚ Ολυμπιακός, εγώ με βάση την εικόνα των δύο ομάδων γενικότερα, αν έπαιζα κάτι, θα το παίξω, αλλά αν έπαιζα κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να καρφωθεί και να το βάλω, θα έπαιζα διπλό. Ξέρω. Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι πιο ελκυστικός στο μάτι, όπως και να έχει. Δηλαδή και με τη Μίλαν εμένα μου άρεσε και με τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάω, έχασε πολλές ευκαιρίες. Μαζεύτηκαν και τα πολλά τα προβλήματα. Έτσι, για έτσι. Και δηλαδή, οπότε... δεν γεμίζει ΑΕΚ το μάτι. Δηλαδή, δεν... Όχι. Συμφωνώ. Δηλαδή, αν και βλέπω και πολύ την ισοπαλία, αν κάπου με έλεγες πού θα βάλεις ένα νικητή, ας πούμε, θα συμφωνούσα και με σένα, με τον Ολυμπιακό. Έτσι, αν, δηλαδή τώρα λέω, αν ας πούμε είχα 3 ευρώ ή 5 ευρώ να πετάξω και μου έλεγες βάλε ένα σημείο καλό. Κοντά στο 3-10. Μια χαρά για σύστημα. Ναι, εντάξει, σε ένα συστηματάκι μπορεί να μπει νομίζω το διπλό του Ολυμπιακού. Έχει τύχες και με βάση και τις αποσύσεις και με βάση και την εικόνα των δύο ομάδων. Δηλαδή δεν είναι καλή τώρα. Εδώ έγινε ολόκληρο θέμα στην Αθήνα και στην ΑΕΚ γενικότερα αντί για μεταγραφές το πούλμα της Ντόρτμουντ, ας πούμε. Δηλαδή είναι σημάδια εξής που καταλαβαίνεις ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να δώσει χρήματα, να κάνει μεταγραφές, να κυνηγήσει τους άλλους, προσπαθεί με κάποια άλλα κόλπα επικοινωνιακά. Να κρατήσει τον κόσμο στο λέτο, να τον αγοράσει το πούλμα της Ντόρτμουντ, ας πούμε. Δεν είναι ήδη ρεβίλ, εντάξει. Μην τελάθουμε τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω τι σκεφτήκα τώρα και πήραν τώρα αυτό το πούλμα της Ντόρτμουντ, να πούμε. Και τι θα γίνει, θα παίξει μπάλα το πούλμα, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ ξέρω εγώ, θέλεις παίχτες και πας και παίρνεις το πούλμα. Κατάλαβες. Είναι και γενικότερα το κλίμα, δηλαδή, καμιά φορά. Ξέρεις που σε δίνει μια εικόνα ότι εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, και ότι ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αν χάσει και αυτό το ντέρμπι, μετά είναι δύσκολο. Έχει, ναι, και αυτό έρχεται από δύο σερίτες, είναι too much να χάσει και ένα τρίτο παιχνίδι τώρα μέσα σε μια εβδομάδα. Οπότε, ναι, βοηθάνε τα δεδομένα, εντάξει, όσο τη συζητάμε, γιατί όχι... Είναι αυτό που λέμε, το φεκιά, το φεκιά. Ναι, στην εκτίμησή μας, αυτά για την Ελλάδα, ναι. Λαμία και μια του φεκιά εκεί στον Ολυμπιακό, ίσως το βράδυ και βλέπουμε, ακριβώς. 8:30, ναι. Στην Ιταλία πηγαίνοντας, μ' αρέσει... Να πω λίγο Δημήτρη εδώ ότι έχουμε πάει να γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην πρώτη Τουρκίας. Μαλάτια Σπορ με την Σίβα Σπορ έχει γίνει 4-4 πλέον το παιχνίδι. Έτσι, με τη Σίβα Σπορ να χάνει και πέναλτι στο 2-3, κάνει 2-4, παίζει με 10 από το 50 και τώρα είναι 4-4 και είμαστε στο 81 ακόμα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια μεγάλη ανατροπή από την Μαλάτια Σπορ κόντρα στην Σίβασπορ, έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι. Για συνέχισε. Πηγαίνοντας στην Ιταλία, μου αρέσει το ασάκι της Αταλάντα απέναντι στην Σαντόρια. Μάλλον δεν είναι καλή μέρα για τις ομάδες της Γένοβας, τις οποίες έχουμε βγάλει το καπέλο όλο αυτό το διάστημα. Η Τζένοα σήμερα δεν τα καταφέρνει. Νομίζω και η Σαντόρια δεν θα αντέξει σήμερα στο Μπέργαμο. Η Αταλάντα έχει πολύ καιρό να κερδίσει. Σήμερα νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει το κουμπί που λέμε λίγο πριν τη διακοπή και να κερδίσει τη Σαμπντόρια που ανέκασε αντλή δύναμη κυρίως στο γήπεδό της με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε η Αταλάντα. Θα ήθελα να σου πω να λύχα λίγο πιο πάνω τον άσο της Αταλάντα, είναι για, το 1.80 περίπου, μας δίνεται στο 1.62-1.65, αλλά είναι από τις επιλογές που μου αρέσουν σήμερα για ένα παρολί. Σαφώς ξεχωρίζει στο Ολύμπικο το Λάτσιο Φιωρεντίνα. Η Λάτσιο δεν είναι στα καλύτερά της, δεν μας χαλάει βέβαια αυτό. Τέλος πάντων, παίζει απέναντι στη Φιωρεντίνα που είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα αγωνιστικά και βαθμολογικά. Εδώ φυσικά με την ποιότητα που έχουν οι δύο ομάδες, το goal-goal δείχνει μια επιλογή. Είναι από τα σημεία που, ξέρεις, αν δεν βγει για αυτή η επιλογή θα αποτελέσει έκπληξη, κυρίως για την εικόνα των δύο ομάδων. Και είναι οι ομάδες που τους ή άλλως παίζουν εξαιρετικά. Βέβαια αυτό το 1.70-1.80 που δίνει τη Λάτσιο προφανώς και δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Η Μίλαν παίζει με την Κιέβο, πολύ χαμηλός ο άσος, οπότε δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Η Μίλαν δεν έγινε κατευθείαν ομαδάρα, έτσι, οπότε είναι προς αποφυγή απέναντι στην Κιέβο που ανέκαθεν κάνει και τις ιδίες της στις μεγάλες ομάδες. Νάπολη, Σασουόλο και εδώ πολύ χαμηλός ο άσος. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Εδώ το Σπαλ Ίντερ που είναι το βραδάκι. Η Ίντερ έχει σοβαρέψει τελευταία. Η Σπαλ δεν σκοράρει εύκολα. Εδώ η επιλογή είναι το no goal. Έτσι και μια τριάδα δηλαδή που προκύπτει από την Ιταλία στα μάτια. Είναι για μένα ο άσος της Αταλάντα απέναντι
την Σαντόρια, το goal-goal στο Λάτσιο Φιωρεντίνα και το no-goal στο Σπαλ Ίντερ. Είναι μια τριάδα που έχει τύχες να επιβεβαιωθεί. Δεν είναι και τόσο τεράστια η απόδοση, αλλά είναι παιχνίδια που μπορούν να μας δικαιώσουν. Εγώ από τα Ιταλικά μ' αρέσει, όπως είπες, και η Αταλάντα, έτσι, αν και προτιμάω να μην παίζω ομάδες, όπως είπες, με το μαχαίρι στα δόντια και τα σχετικά. Δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά είναι νωρίς ακόμα, έτσι, οπότε μπορείς να πεις ότι εντάξει, να το βάλω και περιμένω. Εμένα αυτό που μ' αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι λίγο ρισκαδόρικο, είναι το over 3,5 στο Νάπολι Σασόλο. Δηλαδή βλέπω ότι και οι δύο βάζουν, έτσι, ειδικά η Νάπολη και εντός είναι δυνατή και βάζει αβέρτα και κάνει και φάσεις. Ναι. Υπάρχει ως επιλογή και το goal-goal, το οποίο γενικά είναι μια καλή τιμή, νομίζω είναι κοντά στο 1,70 το goal της... Το goal στον Νάπολη Σασουόλο. Κοίτα, θα παίξει ρόλο να σκοράρει Σασουόλο, έτσι, σωστό, δηλαδή, άμα το κάνει. Μα, εκεί το βάζω, με αυτή τη λογική το βάζω, ότι θα σκοράρει Σασουόλο. Δεν νομίζω ότι θα πάει 4-0, αλλά 3-1 μπορεί να πάει. Ναι, γιατί όχι. Γιατί έτσι, όχι. Ένα 3-1 μπορεί να πάει, δηλαδή. Η Σασουόλο μπορεί να βάλει ένα goal και να φάει 3, ας πούμε, σαν επιλογή. Ναι. Όχι, είναι βοηθάει το ζευγάρι, είναι δύο καλές ομάδες, παίζουν στρωτό ποδόσφαιρο και ένα goal νωρίς. Έτσι θα ανοίξει πολύ περισσότερο το είναι, λίγο. Είναι μια επιλογή μου αυτή. Δεν είναι από τις βασικές μου, να πω την αλήθεια, αλλά μου αρέσει και νομίζω ότι η απόδοση πρέπει να είναι κοντά στο 2 και. Δηλαδή το over το βλέπουμε στο 1.58-1.60 το over. Που είναι και το over μια καλή επιλογή. Δεν είναι άσχημο, δηλαδή να το βρεις στο 1.55. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο. Αλλά εντάξει, τώρα μένα με κόλλησε το over 3,5, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και το over στο απλό, ναι, είναι μια καλή επιλογή και το over. Της Νάπολη με τη Σασόλο. Γιατί και η Νάπολη βάζει και η Σασόλο βάζει. Εντάξει. Είναι καλό σημείο, θεωρώ, και αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά από την Ιταλία. Σταμάτησε στην Ισπανία, ξεχωρίζει στο Μεστίγια το Βαλένθια Μπαρσελόνα. Ήμουνα ζεστός για το διπλό. Αν κέρδιζε χθες η Ρεάλ, ας πούμε, μέσα στην Αλαβές, έτσι βάζω στο παιχνίδι μου και τέτοιους παραμέτρους, αλλά τέλος πάντων, διότι η Μπαρσελόνα έριξε να ξυπνά στο παιχνίδι με την Τότεναμ μεσοβδόματα, η Βαλένθια δεν μου γεμίζει το μάτι, δηλαδή σκοράρει με το ζόρι, παίζει καλή άμυνα, βέβαια δεν ξέρω, δηλαδή αν επέλεγα κάτι εδώ θα ήταν το διπλό, αλλά όχι σε πολύ, δεν είμαι και τόσο ζεστός για το διπλό της Μπαρσελόνα, αλλά το βράδυ ίσως νομίζω από αρκετούς θα παίχτει το διπλό. Μπαρσελόνα είναι αυτή. Σωστό. Κατά ψέματα. Και είναι και μια. Κοίτα, ασχετεί και μια θεωρητικά καλή απόδοση. Δηλαδή το βρίσκει σε ένα 65-70. Ναι. Μια Βαλένθια η οποία, όπως είπες και εσύ, σκοράρει δύσκολα. Γενικά πολύ δεν έχει καλή. Ναι. Και στη βαθμολογία είναι αρκετά χαμηλά στην Ισπανία. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα με το Champions League. Ναι. Ίσως έχει δώσει βάρος στο Champions League και έχει αφήσει λίγο την Ισπανία. Είναι στην 16η θέση. Έτσι, δηλαδή πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Και απ' την άλλη, Μπαρσελόνα, συμφωνώ σε αυτό που είπες για αν κέρδιζε ρεάλ, αλλά απ' την άλλη είναι ίσως η ευκαιρία της να φύγει μπροστά. Δηλαδή να πάρει πάλι κεφάλι στο σκορ. Να βγει μπροστά, παίζει και η Ατλέτικο με την Μπέτις, οπότε άμα κερδίσει νωρίτερα η Ατλέτικο θα υπάρχει μια σχετική πίεση. Άνα, μπράβο. Παίζει και το Σεβίλη Θέλτα, που επίσης και η Σεβίλη, άμα κερδίσει, βγαίνει από πάνω. Έτσι, δηλαδή η Σεβίλη τώρα έχει 13. Δες τι γίνεται τώρα στην Ισπανία. Πώς αλλάξαν τα πράγματα, Οι Αλαβές είναι 14. Οι Αλαβές είναι 14, Μπαρτσελόνα 14, Ρεάλ 14, Σεβίλη 13, Μπέτις 12, Αθλέτικο 12. Δηλαδή γίνεται στην κορυφή, στην πρώτη εξάδα. Είναι ακόμα, θα μου πεις, είναι νωρίς, αλλά είναι η φάση είναι στον πόντο. Έτσι δηλαδή, υπάρχει, μπορεί να είναι νωρίς, αλλά υπάρχει έτσι. Μια σχετική πίεση. Και η Μπαρτσελόνα θέλει να περάσει από εκεί. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Δεν λέμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά αναγνωρίζουμε το φαβορί που είναι η Μπαρτσελόνα κατά τα ψέματα. Δεν κέρδιζε εδώ και τρεις αγωνιστικές. Είναι μεγάλο το σερί, έτσι. Και ευτυχώς είπαμε έδωσε ένα τέλος αρνητικό της σερί μεσοβδόματα με το διπλό επί της Τότεναμ και με καλή εμφάνιση μετά από καιρό για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε. Είπαμε μια ψηλή για το Ατλέτικο Μπέτις εδώ, αν αξίζει κάτι είναι το goal-goal. Αν μπορείς να δεις λίγο την απόδοση πώς έχει διαμορφωθεί τώρα. Κάτσε, διότι Μπέτις μπορεί να μην σκοράρει εύκολα, αλλά διαθέτει πολλή ποιότητα σε όλες τις γραμμές και Ατλέτικο φέτος δεν έγινε το τέρμα της.
Οπότε νομίζω αν αξίζει κάτι εδώ είναι το goal-goal και όχι ο χαμηλός άσος που πληρώνει πολύ λίγο για την δυσκολία του αγώνα. Ναι. Κάτσε να το βρω λίγο. Αν σου είπα κάτι αξίζει εδώ είναι το goal-goal. Κάτσε να το βρω λίγο τώρα, μια που μου το πες. Λοιπόν, για να το δω λίγο. Το δεν είναι από τις ομάδες που μου αρέσει η Μπέτις και... Στις 5 και 4 το ξεκινάει αυτό, έτσι. Ναι, στις 5 και 4 λοιπόν. Από ό,τι βλέπω εδώ το goal goal δίνεται πολύ ψηλά. 2-10. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Ωραία, με έφτιαξες τώρα. Δίνεται αρκετά ψηλά από ό,τι βλέπω εδώ σε κάτι εταιρείες. 2-10 goal goal δεν είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο. Ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Στην Ισπανία κιόλας, ναι, δεν μιλάμε για Γαλλία. Καλά, προφανώς ο Μπουκ το κάνει με τη λογική ότι δεν τρώει goal Ατλέτικο. Έτσι, ότι είναι σφιχτή. Δεν συμβαίνει και πολύ φέτος ναι. Αυτό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, έχει φάει 4 goal. Αλλά δεν είναι και. Εντάξει, και η Μπέτις δεν είναι άσχημη. Δεν είναι, είναι σφιχτό μάτσα, αλλά το goal goal με βάση και την απόδοση νομίζω έχει τύχει. Αξίζει ναι, δηλαδή ναι, με βάση την απόδοση. Ναι, μ' αρέσει αυτό το goal goal στο Wanda Metropolitano. Ενώ στο Σεβίλη Σέλτα Σαμάτι μου μοιάζει στα μάτια έτσι όπως το συζητάμε ας πούμε με το Νάπολι Σασχόλο. Ναι. Περιμένω φεστιβάλ goal εδώ πέρα. Μη σου πω και πιο πολύ από το Ιταλικό. Σωστό. Λόγω της Σεβίλης αλλά και της Σέλτα που και τρώει και βάζει. Δηλαδή είναι ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις που λέει ο λόγος. Οπότε το over 3,5 εδώ είναι μια χαρά νομίζω. Στο Σάντζες Πιθχουάν της Σεβίλης. Ναι, ναι, είναι καλή επιλογή και το απλό το over το βλέπω στο 1.50, λογικά θα πέσει το απλό το over στον αγώνα της Σεβίλης. Νομίζω ότι έτσι πως είναι η Σεβίλη που έχει αυτή τη στιγμή διανύει μια εξαιρετική φόρμα γενικότερα, έτσι, έχει αφήσει το κακό ξεκίνημα που θυμάστε το λέγαμε στην αρχή, δεν μας δικαίωσε σε κάποια παιχνίδια. Αλλά πλέον βλέπω ότι έχει πάρει μπρος και σκοράρει κιόλας πολύ. Σκοράρει, είναι ένα γήπεδο της Σεβίλης στο οποίο ρε παιδί μου δεν ξέρω ας πούμε είναι κάποια γήπεδα που τα έχει συνδυάσει που βλέπεις ότι όλο γίνονται φάσεις, κατηφορίζει είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Οπότε με τη Σέλτα είναι το κατάλληλο ζευγάρι για να δούμε ένα μεγάλο σκορ. Σωστό. Και γιατί όχι το over 3,5. Και η Θέλτα βάζει ακριβώς. Και η Θέλτα βάζει οπότε ναι, το over 3,5 ναι, είναι ομάδα, έχει, συμφωνώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Έτσι και εδώ το over 3,5. Νομίζω και ναι, το βάζω στην ίδια λογική με την Νάπολη, ίσως και καλύτερη γιατί η Σεβίλη είναι σε εξαιρετική κατάσταση γι' αυτό. Έτσι, έτσι πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, τι μας έμεινε κάποιο άλλο πρωτάθλημα έτσι γενικό, Γερμανία. Γερμανία και έχουμε την Λειψία. Δεν βλέπεις κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Όχι, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Έχει Hoffenheim Eintracht χαμηλός ο άσος της Hoffenheim απέναντι στην Eintracht που δεν είναι τυχαία ομάδα για να μας δίνει τόσο φαβορή την Hoffenheim. Το Λειψία Νιρεμβέργη χαμηλός ο άσος λογικά θα επιβεβαιωθεί αλλά δεν παίζω ένα 40 στην Γερμανία και ειδικά όταν πρόκειται για την Λειψία. Στην Γαλλία μου αρέσει ένα σημείο, θα δώσω μια τελευταία ψήφο εμπιστοσύνης στην Μονακό Σταμάτη η οποία έχει φτάσει να είναι στην επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας και φυσικά δεν θέλει να πάει σε διακοπή τόσο χαμηλά στην βαθμολογία, δεν είναι τόσο άσχημη ομάδα, μπορεί να μην σου αρέσει να παίζεις εσύ ομάδες οι οποίες δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά Μονακό με Ρεν στο 2-17-2-15 όταν η Ρεν έχει παίξει την Πέμπτη στο Καζακστάν με την Αστάνα Europa League, ένα μακρινό ταξίδι ενώ η Μονακό είχε περισσότερες μέρες ξεκούρασης εκεί στο 2-15 στα μάτι νομίζω ότι μου κλείνει εμένα συγκεκριμένα το μάτι και αν η Μονακό ήταν στα νορμάλ της επίπεδα νομίζω ότι ο Άσος δεν θα δίνει παραπάνω από ένα 45-50. Λογικό, ναι. Στη Γαλλία στο 2-15 θα το πάρω. Στο 2-15, ναι, είναι απόδοση. Είναι η απόδοση η οποία σε κάνει λίγο καθυρίων. Είναι η απόδοση όμως και συμφωνώ σε αυτό που λες ότι η απόδοση είναι που σε κάνει και πηγαίνεις προς τα εκεί. Δεν είναι τόσο η φόρμα ή η ομάδα η οποία ναι, έτσι, φέτος έτσι, η Μονακό, η απόδοση πιο πολύ. Η Μονακό είναι σε κακή κατάσταση αλλά είναι η απόδοση η οποία νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο. Έτσι μπορεί να φαντάζει πιο δύσκολο παιχνίδι από ό,τι ίσως δείχνει και η απόδοση αλλά νομίζω ότι αξίζει. Πραγματικά συμφωνώ. Ναι, είναι η απόδοση της Μονακό που λέω, εντάξει, δηλαδή παίζουμε ας πούμε την ομάδα, περιμένουμε να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο
στο σπίτι της απέναντι στην Ρεν, που ούτως ή άλλως είναι λίγο δυσκύλια, να πούμε, στην επιθετική προσπάθεια. Το 2-15 αποτελεί επιλογή, θα είναι στην βασική μου τριάδα, έτσι κλείνοντας με αυτό το παιχνίδι, έτσι, με την Αταλάντα, την Μονακό, και έτσι όπως θα συζητήσαμε στα μάτια, θα ρίξω και το 3,5 της Σεβίλης με την Θέλτα, όσοι θέλουν να το κάνουν εντός εισαγωγικών λίγο πιο σίγουρο το πράγμα, και το over 2,5 για κλείσιμο τριάδας εκεί γύρω στο 1,50 δεν είναι άσχημο, αλλά για να πάρουμε καλύτερη απόδοση, εγώ συγκεκριμένα θα επιλέξω το over 3,5 παρέα με τον άσο της Μονακό και τον άσο της Αταλάντα που βλέπω επίσης πολύ. Να πω ότι το over 3,5 το έβγαλε η Arsenal με ένα εξαιρετικό γκολ, μια εξαιρετική συνεργασία από ό,τι βλέπω εδώ. Τα κουνάκια, κεφαλιές. Ναι. Και γκολάρα βέβαια. Έτσι τα κουνάκια. Έλα, τα κουνάκια. Πω, 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 πω. Είναι ώρες, ώρες. Δηλαδή τώρα να σου πει κάτι. Γίνανε. Η μπάλα, ας πούμε, για 20 μέτρα δεν ακούμπησε κάτω. Και εξαιρετικό γκολ. Ο Ράμση είναι αυτός που το βάζει. Ναι, ναι, έτσι. Το 8. Πήρα μια πληροφορία. Ναι, το 8. Τα κουνάκι, εκπληκτικό γκολ. Νομίζω ότι το κλειδώνει πλέον η Arsenal και το, και το διπλό και το over το 3,5 κλειδώνει. Μην έχουμε κι άλλα. Ο Ράμς ο οποίος κάνει την κίνηση Jordan, έτσι αυτή με τα χέρια, ότι τι να κάνω. Ξέρεις, αυτό το έχει κάνει ο Jordan κοντά στους Blazers πριν πολλά χρόνια σε τελικό. Όταν στο πρώτο ημίχρονο είχε βάλει 6 τρίποντα. Ήταν μπασκετικός ο Ράμση. 6 τρίποντα είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο. Και τους είχε διαλύσει τους Blazers. Σε μια βάση βάζει το έκτο και γυρνάει προς τον κόσμο και με τα χέρια σε κατάσταση. Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού μπαίνει. Κατάλαβες, τι να κάνω. Κάπως έτσι έκανε και ο Ράμση. Τώρα τι να κάνω, αφού ξέρω εγώ το έχω, ρε παιδί μου, κάπως έτσι το έχω. Το έχω, μπήκα σε μισό λεπτό, έβαλα. Τι να κάνω, μου ήρθε και το έβαλα. Εκπληκτικό πάντως είναι και όλη η συνεργασία τη Arsenal, είναι πάρα πολύ καλή που ξεκινάει από την αρχή. Και βέβαια και τον γκολ είναι νομίζω από τα κορυφαία δηλαδή. Θα το δω, δες το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο γκολάρα είναι. Γενικά Arsenal τουλάχιστον τα δύο που είδα, γιατί το πρώτο επειδή έπεσε το κύκλωμα δεν το είδα. Αλλά τα δύο που έχω δει, ειδικά το τρίτο είναι γκολάρα. Παιδιά, καθίστε και δείτε το. Είναι πολύ δυνατό γκολ. Πολύ δυνατό. Από την αρχή τη φάση. Ναι, από την αρχή τη φάση. Σωστό. Λοιπόν, εγώ να πω την αλήθεια, Δημήτρη, γενικά κοιτώντας και όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Ωραίο το πρόγραμμα. Πάντως έτσι όπως το συζητήσαμε, βγήκανε πολλές επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Με θέρμη οι επιλογές, έτσι όχι με το ζόρι. Σωστό, σωστό. Στην αρχή κοίταξα να δω λίγο το over του Άγιαξ με την Αλκμαρ. Είναι πολύ χαμηλό, δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Ναι. Αυτό που με άρεσε, γιατί μου αρέσει έτσι να ψάχνουμε λίγο σε κάποια από τα θέματα δευτερευού σημασία, αν θέλει, είναι το διπλό τη Sporting. Ναι. Μέσα στην Πορτιμονένσε. Με άρεσε το διπλό της Sporting. Μέσα εκεί, γιατί... Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Είναι, έχει... είναι ψηλά στη βαθμολογία. Ναι. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Σίγουρα. Η Sporting, εγώ θεωρώ, επειδή στην Πορτογαλία συνήθως τα μεγάλα τα ονόματα πάνε μέχρι το τέλος. Έτσι, πάνε μέχρι το τέλος. Είναι σπάνιες οι γκέλες, ναι, δεν είναι... Ναι, έχει χάσει λίγο έδαφος, έχει μείνει λίγο πίσω. Τη δίνεται ευκαιρία τώρα, επειδή παίζει και τον Πόρτο Μπενφίκα σήμερα το ντέρμπι, τη δίνεται ευκαιρία με μια νίκη να πλησιάσει για πρώτη θέση. Και το βλέπω εκεί στο 1,70 περίπου το διπλό, το οποίο το θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή το διπλό της Sporting. Και θα είναι για μένα τουλάχιστον στις βασικές μου επιλογές. Πάντα συνηθίζω να βάζω για να είναι από Ολλανδία ή από Πορτογαλία. Έτσι, καλά κάνεις. Ναι, γιατί όχι, μια που. Είπες για την Πορτογαλία με θύμιση, καλά έκανες για τον ντέρμπι αυτό, της Μπενφίκα με την Πόρτο, συγκλίνω προς τον Άσο. Εγώ προσωπικά θα το παίξω τον Άσο κάπου της Μπενφίκα. Την Πόρτο την έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές, την ομάδα του Σέρχιο Κωνσταντισάο. Δεν είναι η περσινή Πόρτο τουλάχιστον βάσει της εικόνας της στον αγωνιστικό χώρο. Πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο για την Μπενφίκα, παίζει και εντός έδρας, οπότε για μένα έχει και το προβάδισμα για τη νίκη. Είναι από τα σημεία που μπαίνουν και αυτά ζεστά στις επιλογές μου. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Ας πρόκειται για ντέρμπι, έτσι. Ναι, είναι ντέρμπι και πάντα κάθε ντέρμπι τέτοιο έχει τις ιδιαιτερότητες του. Αυτό είναι λογικό. Σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Αλλά εντάξει, είναι ντέρμπι. Δεν έχω να βγάζει διπλό πάντως στην πόρτα εκεί μέσα. Ναι. Με τις τελευταίες εμφανίσεις. Ναι, είναι φέτος, δεν ξέρω, δεν είναι σε κάτι. Δεν δείχνει να είναι. Ναι, χωράρι, ναι, δεν πείθει, δηλαδή. Δεν πείθει δηλαδή πάρα πολύ η πόρτα, νομίζω. Σταματήσει και ο Αμπουμπακάρ, νομίζω, έχει αστούσει, είχε ο παιδί. Αλήψη, οπότε μπροστά έχει συγκεκριμένες λύσεις, ο Μαρεγκά και ο Τικίνιο Σουάρης, είναι δύο μόνο επιθετικοί
δεν έχουν και πολύ τον goal, ας πούμε, καλή σχέση με τον goal συγκεκριμένη. Νομίζω ότι η Μπενφίκα λόγω έδρας και καλής φόρμας που έχει τελευταία θέλει να ρεφάρει και μια ισοπαλία που είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι η απόδοση φυσικά πολύ καλή, είναι ντέρμπι, οπότε ο άσος δίνεται καλά. Είναι και αυτά, είναι και αυτό το σημείο που μπαίνει και στο μπλοκάκι μας. Σωστό. Για να σου να πω τώρα για την απόδοση, έτσι θέλω να δω λίγο σε κάποιες εταιρείες. Η απόδοση είναι κοντά 2,45, 2,40, 2,50. Δεν είναι άσχημη απόδοση. Εντάξει, παίζεις ντέρμπι με ένα, αλλά παίζεις γηπεδούχο και σε καλή κατάσταση. Έτσι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, οπότε η βασική σου τριάδα από ό,τι βλέπω εδώ είναι η Μονακό στον Άσο. Έτσι. Η Αταλάντα στον Άσο και το over 3,5 σε Βίλες. Έτσι, η βασική. Είτε over 2,5, άμα θέλετε. Ακριβώς, ή over 2,5, έτσι, για να είναι πιο ακριβώς. Γιατί και το over 2,5 το 1,50, άμα το βρει κάποιος, 1,50 κάτι, δεν είναι άσχημο. Εντάξει, χθες είπαμε. Δεν το παίζουμε μόνο του για να πεις ότι είναι χαμηλό, παίζουμε τριάδα. Έτσι, σωστό. Γιατί χθες, ας πούμε, και εγώ που ανέφερα και το της Dortmund το over και τη Eindhoven που ήταν εκεί στο 1,55, 1,53, έτσι, με βάση την εικόνα που βγήκανε. Και σχετικά δηλαδή εύκολα και Eindhoven, εγώ την πίστευα και όταν το είδα το 2-0 λέω θα βάλει κι άλλο. Και δες μπαμπαμ, έβαλε 2 δηλαδή. Μπορεί να είναι 50, αλλά όπως είπες είναι σε 30. Οπότε σου ανεβάζει την απόδοση και θεωρητικά το έχεις κλειστό ρε παιδί μου, είναι κερδισμένο. Καταλάβες δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει το μας βέβαια. Εκεί είναι και το ζευγάρι έτσι. Που παίζει έτσι, δηλαδή το 1,50 σε άλλο ζευγάρι που δεν σε γεμίζει το μάτι. Αλλά όταν πρόκειται τώρα για Eindhoven, για Σεβίλη. Έτσι και Νάπολη, προφανώς αυτό το 1,50-1,55 έχει αξία. Εντάξει, γιατί θα σπάσει, θεωρητικά θα σπάσει στα 30 μάτς. Όχι, στα 30 μάτς θα σπάσει 3-4 φορές. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή θα σε δικαιώσει 25 φορές, 26. Θα σπάσει πάρα πολύ λίγες φορές. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι δίνεις 1,50-1,60. Αλλά άμα η συχνότητα που σπάει είναι 1 στις 5, θα την πατήσεις μια φορά. Ένα μπράβο, στις 4 σκεδισμένος. Οπότε αξίζει να ποντάρεις κάποιες ομάδες σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε το over. Γιατί αυτό ακριβώς, ξέρεις ότι θα σπάει. Δηλαδή, Eindhoven, από όσο θυμάμαι τώρα έτσι που κοιτάω, έσπασε μια φορά το over της. Όλες τις άλλες βγήκε εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, θα σπάσει άλλες 2-3. Εντάξει. Θα μας δικαιώσει 25. Τι να κάνουμε. Χαλάλη, τι να κάνουμε. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται 30 στα 30 στα μάτια. Αλλιώς θα φεύγαμε όλοι τώρα. Πέφταμε και θα φεύγαμε. Ναι. Θα κάνει 25, ρε παιδί μου, θα κάνει 24. Θα μας δικαιώσει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατάλαβες. Θα χάσουμε 5 φορές, 6. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορείς όπως είπες να κάνει 30 στα 30. Αυτό εννοείται. Έτσι. Και είναι και οι ομάδες. Καμιά φορά ξέρεις, επιλέγεις το over και με βάζεις με τις ομάδες που παίζει. Η Φένλο, κάποια στιγμή να μην επιλέξει. Έτσι, και χθες, να δικαιωθεί κιόλας. Ο αντίπαλος, δηλαδή, εγώ το βλέπα το και το παιχνίδι. Έπαιζε ανοιχτά, δηλαδή δεν το φοβόταν το μάτς. Θα έχει άλλες ομάδες που θα είναι πιο κλειστές, ίσως. Θα μου πει στην Ολλανδία και κλειστή ομάδα. Δύσκολο είναι. Ολλανδία και κλειστά. Έτσι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως, αυτές οι επιλογές στα over το 1,50 με ομάδες που έχουν φόρμα, που έχουν καλή κατάσταση από τους παίκτες. Και είναι η φιλοσοφία του. Έτσι, άνα μπράβο. Και η φιλοσοφία της Σεβίλης είναι γκολ. Είναι θέαμα, δεν είναι. Και τη Σέλτα και τη Σασουόλο. Άνα μπράβο. Δεν είναι, ας πούμε, Βαλένθια που κάποτε ήταν η φαντεζή ομάδα και μετά το γύρισε. Κάποτε στο και πολύ... φέτος είναι 0-0. Άνα μπράβο. Και γύρισε μετά στο ακριβώς. 1-4 μόλι. Όχι. Α, το προηγούμενο είναι. Ναι, μην την πατήσω κι εγώ και αρχίζω και λέω 1-4. Μην επανάληψα. Απλά το έδειξε πολύ γρήγορα. Μας έδειξε όλη τη φάση πάλι. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ναι, ναι. Πάντως είναι εκπληκτικό το γκολ, παιδιά. Δείτε το. Το τρίτο της Arsenal είναι από την αρχή που ξεκινάει. Έτσι δηλαδή με τα κουνάκι. Ξανά τα κουνάκι. Διπλή κεφαλιά. Γωνία πάσα σέντρα. Ναι. Τα κουνάκι γκολ. Είναι εκπληκτική. Η Φούλαμ απλά έβλεπε το μάτς. Έβλεπε τον γκολ. Έβλεπε τη φάση όλη. Λοιπόν, ωραία Δημήτρη, να σε αφήσω. Θα έρθει ο Στάσος εδώ σε λίγο, σε λίγο σχετικό. Θα τα λέμε εκεί. Θα τα πούμε. Έτσι, θα έχει όλα τα μάτια εδώ μαζί. Καλή συνέχεια. Καλή τύχη σε όλους μας. Λοιπόν, αυτά και το Δημήτρη Δαναξή, με τον οποίο συζητήσαμε για αρκετά παιχνίδια. Νομίζω ότι σήμερα το κουπόνι είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Θα έλεγα, θα πω καλό. Καλό θα φανεί από τα αποτελέσματα. Αλλά είναι αρκετά ελπιδοφόρο το κουπόνι. Υπάρχουν κάποιες καλές επιλογές τις οποίες μπορούμε να δούμε. Να επιλέξουμε και φυσικά να τις ποντάρουμε για να δούμε πώς θα κλείσει η βραδιά
Λέμε αν έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο γενικότερα. Έτσι όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί φύγαμε λίγο. Μιλούσαμε με τον Δημήτρη και φύγαμε λίγο. Να πω πριν πάμε στο διάλειμμα. Να δω λίγο γιατί κανένα δυο τελικά τα αφήσαμε. Να τα πω λίγο γιατί παραστηθήκαμε έτσι με την κουβέντα. Να πω τελικό είχαμε στο Βαγιαδολίδου ΕΣΚΑ 1-0. Τελικό Ρέους Γρανάδα 1-2 στην Ισπανία. Θα πω μετά τρίτη Ισπανίας. Στην Ολλανδία τελικό Έμεν Φορτούνα Σιτά 3-3 το παιχνίδι παρακαλώ. Στην Ιταλία Τζένοα Πάρμα 1-3 και δεν άλλαξε κάτι. Τελικό αποτέλεσμα επίσης. Έτσι οπότε θα πάμε στη συνέχεια στο διάλειμμα. Να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός έτσι όπως κάνουμε σε κάθε κουμπί και μετά όποιος θέλει μπορεί να βγει εδώ ανοιχτές οι γραμμές στο 2-3-10-2-8-7-3-8. Τρέχει ο διαγωνισμός, βγαίνετε, λέτε την άποψή σας όσον αφορά τι θα παίξετε. Εφόσον βγει η πρότασή σας και είστε μόνος και δείτε μια PaySafe αξίας 10 ευρώ αν έχετε χάσει και είναι κι άλλοι, θα γίνει η κλήρωση. Έτσι. Επίσης με μήνυμα FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Η δεκάρα σήμερα είναι προσφορά από το καφέ Μπαρ Πικολίνο για Δημητρίου. 150 σε εξαιρετικό χώρο εκεί στο πάρκο, πολύ ωραίο. Από το νωρίζια καφεδάκι, πίνε το καφεδάκι σας. Το βράδυ βέβαια όλα τα παιχνίδια εκεί, κάθεσε τα βλέπετε. Αν έχει καλό καιρό και στο πάρκο εκεί με τη φύση δίπλα βλέπεις τα παιχνίδια. Εξαιρετικό το περιβάλλον, έτσι άριστη εξυπηρέτηση. Καφέ Μπαρ Πικολίνο λοιπόν, Αγίου Δημητρίου 150 εκεί, πηγαίνοντας για το επιξενείο στο παρκάκι θα το δείτε. Εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γιατί φύγαμε λίγο. Πάμε σε ένα break λοιπόν και επιστρέφουμε στην συνέχεια να δούμε τι γίνεται με τα παιχνίδια που έχουμε live σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή θυμίζω Fulham Arsenal 1-3 στο 78, βρισκόμαστε εκεί, 1-4 μόλις τώρα. 1-4 λοιπόν με Aubameyang και αυτό πολύ καλό goal. Έτσι, ωραία η κίνηση, πήρε την μπάλα με πλάτη. Γύρισε πολύ ωραία με το αριστερό. Ο Aubameyang κάνει το 1-4 για την ομάδα της Arsenal. Fulham Arsenal λοιπόν 1-4 με ο Aubameyang στο 78. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, βρίσκαμε και πάλι εδώ. Λίμπερο 107-4, κουρίτσι γειτονιάς. Να πούμε ότι ο Aubameyang πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Πέμπτο για την Arsenal. Ο Emery πανηγυρίζει φυσικά στο 91. Fulham Arsenal 1-5. Το παιχνίδι. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και κάποια τελικά. Χορηγός να πω των αποτελεσμάτων είναι η Goalbet, η εταιρεία στοιχημάτων. Έτσι, χορηγός εδώ των live αποτελεσμάτων. 1-5 λοιπόν προηγείται η Arsenal της Fulham. Να δώσω λίγο κάποια τελικά τα οποία έχω αφήσει. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο. Τα πιο πρόσφατα τελικά τα οποία είχαμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Θα τελειώσει και βέβαια και το Fulham Arsenal 1-5. Καλά, δεν αλλάζει το σημείο σίγουρο. Το μόνο αν αλλάξει θα είναι το αν πάμε σε συν 7. Έτσι είμαστε στο over 5,5. Μόνο αν πάμε συν 7. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα τα τελικά που είχαμε. Ισπανία, Real Valladolid, Huesca 1-0. Reus Granada 1-2. Στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Θέλετε τη Βίγκο Βίτα, Las Palmas Αθλέτικο 0-1, Φουελαμπράδα Ποντεβρέντα 0-2, Σαλμαντρίνο Ρέγιες 0-3, Ίντερ Ντε Μαδρίτ Αθλέτικο Μαδρίτης Βίτα 5-1, Ουνιόν Αντβάλντε με την Λεωνέσα 0-1, Σπορ Γιγόν Βίτα, Αρένας Ντε Γκαούτσο 1-1, Περαλάντα με τη Βιγιάλ Βίτα 0-1, Εχία Έμπρο 0-0, Κονκουέντσε με την Οντινιγέντ 1-1, Αθλέτικο Μαλαγκουένο Καρταχένα 0-2 και Μελίγια Ντον Μπενίτο 3-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι για την τρίτη Ισπανίας. Ολλανδία Έμεν Φορτούνα Σιτάρ 3-3 τελικό, άσος το ημίχρονο. Δεύτερη Πορτογαλίας Ακαδέμικα Κοίμπρα Εστορίλ 2-7. Απίθανο για Πορτογαλία γενικότερα. 2-7 λοιπόν το παιχνίδι, έτσι, Κοίμπρα Εστορίλ 2-7. Στην Ιταλία, Τζένοα Πάρμα 1-3, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι εδώ από την αρχή μπήκαν τα 4 γκολ. Τελικό έχουμε στον αγώνα της Arsenal, κέρδισε τη Fulham 1-5, Fulham Arsenal 1-5. Στην Τουρκία δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή η Μαλάτια Σπορ, Μαλάτια Σπορ Σίβα Σπορ 4-4 το παιχνίδι.
από 1-3 που ήταν το ημίχρονο. Συγγνώμη. Πιο κάτω δεν βλέπω άλλο τελικό. Αυτά τα τελικά. Όπως επίσης τελικό και το Φούλα Μάρσαλ 1-5. Χ ήταν το ημίχρονο. Τελικό επίσης στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, Μέπεν TSV 1860, το παιχνίδι στο 1-0. Τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Έπεν. Το Μόναχο 1860 είναι. Τόσο χαμηλά έχει πέσει. Πόπο. Το Μόναχο 1860 είναι. Λοιπόν, Μέπεν Μόναχο 1860 1-0. Χαμηλότερης Γερμανίας, τελικό Τσέρμνιστερ Βάκερ Νορστάουντεν 2-0. Σε εξέλιξη το Αμβούργο 2 με την Όλτεμπουργκ στο 1-1. Έρφουρτ Μέουσελιτς 2-1. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Τελικό, όχι δεν είναι ακόμα τελικό, συγγνώμη. Είναι στο 90 στις καθυστερήσεις. Παίζουμε Γκρόσνη Ανζίμα Κασκάλα 0-0. Πάμε λίγο πιο κάτω. Ταϊλάνδη, θα τα πω όλα τελικά, παιδιά. Δεν τα λέω δύο φορές. Θα τα πω όλα μια τελικά της Ταϊλάνδης. Πρώτη κατηγορία να τελειώνει αυτή η Ταϊλάνδη, να ησυχάσουμε από τα δύσκολα ονόματα. Πραγματικά. Δεύτερη Τουρκίας, στο 88 είμαστε εκεί, αλλά έχει κρυθεί ήδη το παιχνίδι. Ελαζίκσπορ με την Γκαζιαντέπ στο 0-4. Διπλό από το ημίχρονο. Τελικό στην Ουκρανία, Λιβ Ντέσνα 1-3. Τελικό αποτέλεσμα. Στην Βουλγαρία στο 65, πρώτη κατηγορία, Τάρνοβο με την Βιτόσα στο 0-0. Γερμανία στο 65, Φράιμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν 0-0. Σβάιτε Λίγκα, Ίγκλοστατ Πάτερμπον 1-2, μόλις τώρα μειώνει η Ίγκλοστατ. Σεν Πάολι Σανθάουζεν 1-0. Ουνιόν Βερολίνου Χάινεχάιμ 0-1. Στην Γερμανία, στην Κίνα, Γκαουτζού Μπεϊτζίν Γκουάν 0-1 και Σανγκάι Γκουινζού 4-0. Δεύτερη Δανίας Ροτσκίλε Νίκο Μπίνγκ 1-1. Λοιπόν, που είμαστε, να εδώ, δεύτερη Δανίας Άμαγκερ Χιτβόλγε 0-1. Νέοστεντ με την Χέλσιγκορ 1-0. Σίκερμπορκ Λίγκμπι 1-0. Θίστεν Φρεντερίσια 0-2. Αυτά είναι στην δεύτερη Δανίας. Πρώτη Δανίας Χόρσες Έλσμπεργκ 0-1. Λοιπόν, Εστονία, αν έχει παίξει κανείς, ημίχρονο Φρόρα Ταλίν Νόμε Καλτζού 2-2. Γερμανία, τρίτη κατηγορία, Βέχεν Χάλεσερ 1-0 το παιχνίδι. Ελλάδα, K19, ημίχρονα, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-2, Ξάνθη Λάρισα 0-1. Λοιπόν, πιο κάτω, να τα βλέπουμε λίγο κιόλας εδώ. Λοιπόν, πιο κάτω για να δω κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία μπορεί να έχουμε και να ενδιαφέρουν φυσικά. Έτσι. Επίσης, K19, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 37. Αυστρία, Rapid Viennis Mattersburg 1-0 στο 25 είμαστε εκεί. Wacker Innsbruck Linz 0-0. Στο Βέλγιο, στο ίδιο ημίχρονο, στο ίδιο χρονικό σημείο, Zulte Waregem Anderlecht στο 0-0. Αγγλία, Championship Bristol City Sheffield Wednesday 0-0. Ολλανδία, Vitesse Heracles 1-0. Willem Feyenoord 0-0 τα παιχνίδια. Πιο κάτω έχουμε δεύτερη Ελβετίας Κιάσο Λοζάνη 0-0. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι άλλα παιχνίδια έχουμε πιο κάτω. Έτσι, γιατί τώρα τα βλέπω σιγά σιγά. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στις 4 έχουμε κάποια παιχνίδια που ξεκινάνε. Αυτά όσον αφορά κάποια τελικά αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Να δώσουμε λίγο τελικά. Επίσης τελικό να πω στην Ρουμανία, πρώτη κατηγορία, Ντουναρέα με την Βολουτάρη 1-1 τελικό. Τελικό Σερβία, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό στο κουπόν γενικά, θα το πω όμως για την πρώτη κατηγορία. Ζεμούν Ερυθρός Αστέρας 1-2 τελικό αποτέλεσμα και πρέπει να σκοράρει ο Ερυθρός και στο τέλος. Ναι, στις καθυστερήσεις σκοράρει ο Ερυθρός. 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Το Ελαζίκσπορ Καζιαντέπ έχει γίνει 0-5 στην Τουρκία, δεύτερη κατηγορία Τουρκίας.
τελικό θυμίζω στην Premier League Fulham Arsenal 1-5. Έτσι 1-0 προηγήθηκε Arsenal, σοφάρισε μεσούλε η Fulham στο 44 και μετά το δεύτερο ημίχρονο ήταν μόνο Arsenal λοιπόν που έκανε σκόρα 4 φορές και έκανε το 1-5. Έτσι και τα γκολ είναι ωραία παιδιά, όλα δείτε τα. Είναι πολύ ωραία, ειδικά του Ramsey το γκολ. Το τρίτο είναι γκολάρα. Όλη η συνεργασία της Arsenal και το τελείωμα φυσικά του Ramsey έτσι με το τακουνάκι. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Το γκολ νομίζω με διαφορά μπαίνει στα κορυφαία γκολ για τη χρονιά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα είπαμε τα περισσότερα, τα τελικά. Θα πω Ταϊλάνδη, είπα όλοι μαζί τελικό. Δεν ξέρω ποιος παίζει πια Ταϊλάνδη, παιδιά. Θα την πω όλοι μαζί την Ταϊλάνδη. Έτσι όταν τελειώσει. Γκολ άλλο, Γερμανία, δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο Δανία, όπου έχουμε το Silkeborg League. Έχει γίνει 1-1 πλέον στη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε το Horsens Esbjerg στο 0-1 το παιχνίδι αυτό. Ναι, αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχουμε, όχι. Όχι. Στην Ελλάδα είπαμε Κάπα 19, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-2, Ξάνθη Λάρισα 0-1. Αυτά είναι ημίχρονα. Στο 40 ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 τα παιχνίδια αυτά. Έτσι και ξεκινάει βέβαια στις 4 και η Ιταλία. Έχουμε το Μίλαν Κιέβο, το Αταλάντα Σαμπτόρια που είναι ένα σημείο που επέλεξε ο Δημήτρης, Λάτσιο Φιωρεντίνα, Μπρέσια Πάντοβα Λιβόρνο Σπέτσια είναι στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Έτσι στις 4 η ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια. Και 4 και 4 έχουμε το Southampton Chelsea που είναι μια επιλογή εδώ από την εκπομπή. Κιάσο Λοζάνη 0-1 στην δεύτερη Ελβετίας. Τέλος στο παιχνίδι στην δεύτερη Τουρκία. Εδώ δεν άλλαξε κάτι βέβαια όσον αφορά το σημείο. Άλλαξε μόνο ότι δέχτηκε δεύτερη κόκκινη Ελαζίκσπορ. Ελαζίκσπορ Γκαζιαντέπ 0-5 τελικό αποτέλεσμα το παιχνίδι αυτό. Έτσι τελικό αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αναμέτρηση. 0-5 εύκολα Γκαζιαντέπ. Ναι, κάτι άλλο δεν έχουμε. Αυτά. Αυτά από ό,τι βλέπω. Σε λίγο θα έχω τελικά τα Ελλάδα, θα τα δώσω και αυτά όλα να τελειώνουμε με την Ελλάδα. Δηλαδή να σταματά, τελειώσει αυτό το δεν ξέρω πόσε αγωνιστικέ έχει ακόμα το πρόγραμμα τη Ελλάδα. Για να δω λίγο εδώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, όχι, πρέπει να είναι και τελευταία αγωνιστική αυτό. Με την Burnham United να είναι η πρωταθλήτρια τα Ελλάδα. Η Burnham United, η οποία σήμερα κέρδισε κιόλα. Η Burnham United και η Bangung United είναι η ομάδα που παίρνει τη δεύτερη θέση και παίζει στα προκριματικά του Ασιατικού Champions League, παρακαλώ. Έτσι, ενώ πέφτει η ομάδα του ναυτικού, η ομάδα της αστυνομίας και η ομάδα της αεροπορίας. Έτσι, Air Force Central, δηλαδή Siam Navy και πολύ στέρο, θα παίζουν τον χρόνο στη δεύτερη κατηγορία της Ταϊλάνδης. Δεν ξέρω αν αποτελείται από αστυνομικούς, ναυτικούς και αεροπόρους, αλλά δεν τα πάνε καλά εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά και με την Ταϊλάνδη. Θα δώσω σε λίγο τελικά αποτελέσματα, όπως είπα. Έτσι. Ναι. Ναι. Ένας φίλος ζητάει ένα παιχνίδι να βρω, να το δω λίγο. Το παιχνίδι που θέλει ο φίλος. Ναι. Φίλε μου, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχει, Τσεχία ένα, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τώρα βλέπω στις 4 ξεκινάνε κάποια παιχνίδια στην Τσεχία. Λοιπόν, φτάσαμε και πάλι σε ένα διάλειμμα. Είπαμε τα αποτελέσματα που είχαμε αυτή τη στιγμή. Έτσι ξεκινάνε και κάποια παιχνίδια τα οποία θα παρακολουθήσουμε εδώ. Σήμερα θα έχουμε μια μικρή παράταση γενικότερα στην εκπομπή. Θα πάμε μέχρι και τις 5 και κάτι μαζί. Έτσι μετά θα είναι εδώ ο Δημήτρης Οδανάξης, ο οποίος θα αναλάβει σκητάλη και θα έχει και όλα τα παιχνίδια. Το φόρτο δηλαδή με το ΠΑΟΚ Απόλλων. Ξεκινάει και το Λαμία Όφη από ό,τι βλέπω εδώ, το οποίο θα παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε την εξέλιξη. Βέβαια, όποιος θέλει τηλεφωνήσει στο 2310-287-38 να μιλήσουμε εδώ για στοίχημα, τις προτάσεις του και όπως είπα, τρέχει ο διαγωνισμός. Έτσι,
μια δεκάρα Paysafe, βγαίνετε εδώ, λέτε προτάσεις και ανάλογα, αν είστε ο μόνος που θα κερδίσει η πρότασή του, θα πάρετε δεκάρα. Αν έχετε χάσει, θα μπείτε όλοι σε μια κλήρωση. Η δεκάρα Paysafe, η οποία είναι προσφορά από το καφέ Μπαρ Πικολίνο Αγίου Δημητρίου 150, εξαιρετικό μέρος για να πιεις το καφεδάκι στο πρωί και φυσικά το βραδάκι, ποτάκι. Βλέπεις όλα τα μάτς, οτιδήποτε κινείται αθλητικά το βλέπεις εκεί. Καφέ Μπαρ Πικολίνο, λοιπόν, Αγίου Δημητρίου 150, εξαιρετικό μαγαζί, άριστο σέρβις. Φυσικά και όλα τα παιδιά εκεί με τον υπεύθυνο τον Αλέξανδρο είναι έτοιμα και πρόθυμα να εξυπηρετήσουν τον πελάτη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break τώρα. Ξεκίνησε το Λαμία Οφή. Θα το παρακολουθούμε και θα λέμε και τι γίνεται σε αυτό το μάτς, γιατί ήταν και μια επιλογή του Δημήτρη ο άσος της Λαμίας, έτσι. Όχι στην τριάδα του, αλλά ήταν μια επιλογή καλή και με βάση απόδοση. Πάμε σε ένα απαραίτητο δίσκο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λιμπερό 107 και 4. Ο Κορίτσιος Γειτονιάς συνεχίζει. Θα είμαστε σίγουρα μέχρι τις 5 μαζί. Να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με τα τελικά στην Ταϊλάνδη. Να φύγει η Ταϊλάνδη να ηρεμήσουμε. Έτσι να μην έχουμε αυτά ονόματα. Ενώ βλέπουμε και το Southampton Chelsea δεύτερο λεπτό και το Μίλαν Κιέβο 0-0 εκεί και το Λαμία Όφη βέβαια. Έτσι, στο 0-0 όλα. Όλα είναι στο κουλούρι. Τα μας που βλέπουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο τα τελικά. Να δώσω λίγο τα τελικά εδώ, γιατί έχω αφήσει τώρα. Εντάξει, ούτως ή άλλως τελευταία φορά είναι που θα μιλάμε για τα Ελλάνδη. Οπότε, ναι. Λοιπόν, τελικά στην Ταϊλάνδη, να τα δώσω, μάλλον πριν δώσω τα Ταϊλάνδη, να δώσω λίγο το ρώσικο. Γκρόζνη, Ανζίμα Κασκάλα 0-0 τελικό. Στην Ταϊλάνδη, λοιπόν, Μπαγκόν Κλάς, Νανκόρ 1-2. Τσονμπούρι FC, Τσιανγκράι United 1-1. Μουάντονγκ United, Μπαγκόν United 0-0. Πατάγια Πόρτ FC 1-4. Πολύστερο, Πρατσουάπ FC 2-1. Ρατζαμπούρι FC, Μπουρινάμ United 0-1. Σουκοτάι Air Force Central 3-2. Σουμπαντούρι FC, Τσαϊνάτ FC 1-2. Ουμπόν United, Siam Navy 3-0. Ελαζίκ Σπορτ Γκαζιαντέπ, είπαμε 0-5 στην Τουρκία. Στην Ουκρανία, Λιβ Ντέσνα 1-3 τελικό. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε σε εξέλιξη. Τελειώνουν τα παιχνίδια στη Γερμανία, στη Bundesliga, Freiburg, Bayer Leverkusen στο κουλούρι, 0-0 τα παιχνίδια. Έτσι. Zweite Liga, Ingolstadt, Paderborn 1-2, St. Pauli, Southhausen 1-1, Union Βερολίνου, Heidenheim 0-1. Αυτά είναι στη Γερμανία, τελειώνουν. Έτσι πάμε προς το τέλος. Πιο κάτω, στην Κίνα, Guangzhou, Beijing 0-3, Shanghai, Guangzhou 4-0. Τα παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, στην Ελλάδα, K19, να δώσω λίγο. Πανετολικός Λεβαδιακός 3-2, Ξάνθη, Λάρισα 1-1, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 ημίχρονο. Στην Αυστρία έχουμε Rapid Viennis με την Mattersburg στο 1-0, Wacker Innsbruck, Linsk 0-0. Στο Βέλγιο, γκολ για την Anderlecht στο τέλος του ημίχρονου. Ζούλτε Βάραγεν, Anderlecht 0-1. Στην Αγγλία, πίσω Σέβιλ Wednesday στο 0-0. Ολλανδία, Βίτες Χέρακλες 2-0. Βίλεμ Φέγενορντ 0-0. Είναι ημίχρονα αυτά που αναφέρω. Και ξεκίνημα έχουμε επίσης στην Τσεχία, πρώτη κατηγορία. Γιάμπλονε Σλοβάσκο 1-0. Είναι το σημείο το παιχνίδι που έχουμε μόνο γκολ εδώ στην Τσεχία. Στην Γαλλία, Μπορντό Ναν πολύ γρήγορα 2-0. Για την Μπορντό στο 5 και στο 7 τα γκολ. Στην Ελλάδα είπαμε Λαμία Όφη 0-0. Από ό,τι βλέπω έχει και τρίτη κατηγορία. Θα τη λέω και αυτή. Κάπου έχουμε γκολ. ΠΑΟ Κοσμίου Αετός Ορφάνη 1-0. Απέλα Γκαδά ΠΑΟ Κουφαλίων 1-0. ΑΟ Γιούτσας Ιωνικός 1-0. Γκολ για τη Σεν Παολή στις καθυστερήσεις. Σεν Παολή Σαντ Χάουσεν 2-1. Παναρκαδικός Ένωση Λέμα 1-0 στην τρίτη εθνική. Πάμε Ιταλία, όπου έχουμε γκολ στην Σέρια Μπέ
Μπρέσια Πάντοβα 0-1, Λιβόρνο Σπέτσια 0-2. Το Λιβόρνο μειώνει σε 1-2 τώρα, Λιβόρνο Σπέτσια 1-2 το παιχνίδι. Επίσης έχουμε Σουηδία που ξεκίνησε, δεν έχουμε κάποιο γκολ. Νορβηγία επίσης δεν έχουμε κάποιο γκολ από ό,τι βλέπω. Ξεπάθησε εμάς που ξεκίνησαν, έτσι. Southampton Chelsea πάμε στο 0-0. Εκεί είμαστε στο έκτο λεπτό. Έτσι, Southampton Chelsea. Ναι, αυτά είναι τα γκολ τα οποία έχουμε. Να δώσουμε λίγο κάποια γκολ που έχουμε στην δεύτερη Δανίας, όπου ισοφαρίζει η Χιντβόργε, Άμαγκερ Χιντβόργε 2-2. Και περιμένουμε τελικά τώρα από Γερμανία Bundesliga και Zweite Liga. Έτσι, τελικά περιμένουμε από εκεί. Τελικό στην Βουλγαρία Τάρνοβο με την Βιτόσα 1-0. Τελικό και στην Bundesliga δεν άλλαξε κάτι εκεί. Freiburg Bayer του Leverkusen 0-0. Τελικά εκεί. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής τα τελικά. Όπως είπα, περιμένω στη Zweite Liga τελικά. Η Μίλαν είναι στην επίδεση και είμαστε στο 0-0. Η σέντρα που γίνεται, πάει να γίνει καλή φάση και για τη Μίλαν. Τελικά διώχνουν η αμυντική της Κιέβο Βερόνα. Η Τσέλσι είναι στην επίδεση από την άλλη πλευρά. Στο 7ο λεπτό έχει μπει δυνατά η Τσέλσι για να σκοράρει ο Βίλιαμ το σούτ. Η κόντρα δοκάρει, κόρνερ. Παραλίγο εδώ να έχουμε τον γκολ για την Τσέλσι. Πολύ νωρίς. Αγριεμένος βλέπω τον Αζάρ, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά την φάση. Έκανε δύο σουτ κοντρά ένας αμυντικούς Southampton, την πήρε ο Βίλιαμ. Έκανε το σουτ κοντρά και αυτή, και σε αυτό το σουτ η μπάλα σε παίχτη Southampton. Χτύπησε το δοκάρι συνέχεια και πέρασε κόρνερ για την Chelsea. Λαμία όφη στο 22, είμαστε στο 0-0 εκεί. Κουλούρι και εκεί. Ό,τι μας βλέπουμε στη μίστα 3 είναι στο 0-0. Έτσι. Βέβαια μένουμε στην Chelsea, όπου είναι και ένα σημείο εδώ από την εκπομπή και ένα σημείο γενικότερα νομίζω είναι η Chelsea σήμερα για πολύ κόσμο που επέλεξε. Γκολ για την Union Βερολίνου στις καθυστερήσεις. Union Βερολίνου του Heidenheim 1-1 εκεί στα τελειώματα. Εθνικός Αλεξανδρόπουλος Πανσεραϊκός 0-1 για τρίτη εθνική. Έτσι τα τελευταία γκολ τα οποία έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να δώσω λίγο τελικά. Δεν έχω ακόμα τελικά στη Zweite Liga. Τελικό είπαμε Freiburg Bayer του Leverkusen 0-0 στην Bundesliga. Η Chelsea οποία πιέζει από τα δεξιά τώρα, για να δούμε προϋποθέσεις καλής επίθεσης για την Chelsea. Μπερδεύονται και όμως οι παίχτες της. Διώχνουν τη Southampton, η οποία είναι σε θέση άμυνας από την αρχή. Έτσι σφυροκόπημα έχουμε από την Chelsea από το πρώτο λεπτό. Έχουμε ένα σφυροκόπημα τώρα για να σκοράρει. Λοιπόν, η Σεμπαολή κάνει 3 τα τέρματά της. Σεμπαολή Σανθάουζεν 3-1. Δύο γκολ στις καθυστερήσεις για τη Σεμπαολή. Η Σεμπαολή, όπως θέλετε. Πείτε την. 3-1 λοιπόν. Πιέζει και η Μίλαν για τον γκολ κόντρα στην Κιέβο. Εκεί είμαστε 22 και στα τελευταία λεπτά η Μίλαν έχει κατηφορήσει. Τώρα η σέντρα πολύ δυνατή. Δεν βγαίνει τελικά η μπάλα. Την προλαβαίνει και επιθετικό τη Μίλαν, αλλά βγαίνει out. Πλάι out. Πιέζει και η Μίλαν, πιέζει και η Τσέλσι. Λογικά τα δύο φαβορεί. Έτσι η Τσέλσι θέλει από νωρίς να βάλει ένα γκολ να ηρεμήσει τη φάση. Πόπο, μεγάλη ευκαιρία για την Μίλαν είχαμε πριν από λίγο. Ο αμυντικός Σκεύου πρόλαβε το σουτ του επιθετικού της Μίλαν σε κενή εστία. Μεγάλη φάση για την Μίλαν. Για να ανοίξει το σκορ. Λοιπόν, για να δω αν έχουμε τελικά όπως βάει τελικά. Να το δω λίγο εδώ. Τελικό έχουμε στο Σεμπαολί Σανθάουζεν 3-1. Έτσι, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις για την Σεμπαολί. Δεν έχουμε τελικά στα άλλα δύο. Στο Ingolstadt Paderborn 1-2 και στο Union Βερολίνο Heidenheim 1-1 είναι εκεί τα παιχνίδια.
Τρίτη κατηγορία στην Νορβηγία, Stabæk 2, Moss 1-1 το παιχνίδι. Στην τρίτη κατηγορία της Νορβηγίας, γκολ τρίτο για τη Σπέτσια, Λιβόρνο Σπέτσια 1-3. Πολύ γρήγορα και στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, 4 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δεν το βλέπεις και συχνά, ομολογουμένως. Λιβόρνο Σπέτσια λοιπόν 1-3. Τελικά στις Βάιτε Λίγκα να τα δώσουμε λίγο. Κάτσε να δούμε λίγο τη Μίλαν, η οποία πιέζει για τον γκολ. Είναι και πάλι στην επίθεση. Από τα δεξιά η σέντρα που γίνεται χαμηλά. Όχι. Δεν είχαμε κάτι. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στις Βάιτε Λίγκα. Ingolstadt Paderborn 1-2. Σεν Πάολι Σαντχάουζεν 3-1. Union Βερολίνου Χέντεχάιμ 1-1. Τελικά αποτελέσματα αυτά λοιπόν στην Βάιτε Λίγκα. Περιμένουμε τελικά από Κίνα. Και περιμένουμε τελικά από Δανία, έτσι από τη δεύτερη κατηγορία της Δανίας, να τα δώσουμε και αυτά. Στο Λαμία Όφη, να πω την αλήθεια, δεν το βλέπω και πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπω και κάτι ιδιαίτερο. Είχαμε πριν ένα τραυματισμό ενός παίκτης της Λαμίας, αλλά γενικά δεν βλέπω κάτι το τρομερό φοβερό σε αυτό το παιχνίδι, όσον αφορά φάσεις και ρυθμό. Και είναι λογικό τώρα να μην βλέπουμε και πάρα πολύ, όταν βλέπεις τη Τζέλσι, η οποία πραγματικά πιέζει από την αρχή για να σκοράρει. Και το Μίλαν Κιέβο έχει καλό ρυθμό. Έτσι. Η Μίλαν βέβαια είναι κυρίως στο προσκήνιο. Τώρα η Κιέβο έχει μια επίθεση. Αλλά το Σαδόμπρο Τσέλσι είναι σε καλό ρυθμό. Ο Ολυμπιακός Βόλου Μετέωρα 1-0 στην τρίτη κατηγορία. Έτσι στην τρίτη εθνική. Ο Ολυμπιακός Βόλου Μετέωρα λοιπόν 1-0. Πάλι στην επίθεση Τσέλσι. Έχει κλειστεί όλη η Σανθάπτον πίσω, δεν βγαίνει κανείς από την περιοχή. Έχει δύο παίκτες πίσω από έξω από τη μεγάλη περιοχή και άλλοι 8 είναι μέσα. Και προσπαθούν να κρατήσουν το 0 από το πρώτο λεπτό. Έτσι θα πάει το έργο. Έτσι θα πάει το έργο εκεί. Λοιπόν, είπαμε Ολυμπιακούς Βόλου Μετέωρα 1-0 στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα τη λέμε και αυτή φυσικά. Στην τρίτη Νορβηγία, Stabæk 2. Μος 2-1 έγινε το παιχνίδι πλέον. Και πάλι προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Στη Σουηδία δεν έχουμε κάτι. Χάγκεν Μάλμε στο 0-0. Βάρμπερκς με την Νόρμπι δεύτερη Σουηδίας 0-0 και εκεί. Μεγάλη φάση και πάλι για τη Μίλαν να σκοράρει. Ο Ιγκουαΐν δεν τα κατάφερε εκεί. Αζάρα από τα αριστερά για την Τσέλσι. Η σέντρα που γίνεται. Απομακρύνουν και πάλι η αμυντική της Southampton, όχι πολύ βέβαια. Το παιχνίδι της Chelsea με τη Southampton είναι εκεί. Έτσι, έξω από τη μεγάλη περιοχή είναι η Chelsea. Πασούλες, σουτ, τσέντρες για να ανοίξουν λίγο την άμυνα της Southampton. Η Southampton είναι όλη πίσω από το κέντρο. Και τώρα λίγο που Αθήνα ανέβει, δεν υπάρχει κάποιος κοντά στο κύκλο του κέντρου εκεί. Και είναι λογικό. Εντάξει, είναι χάλια η Southampton. Η Chelsea είναι το απόλυτο φαβορί για το παιχνίδι. Πρέπει όμως να σκοράρει για να ανοίξει λίγο το μάτς, έτσι. Το βλέπουμε το παιχνίδι. Τώρα προσπαθεί να περνάει το κέντρο προσωρινά η Southampton, χωρίς να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε λίγο να δούμε τελικά στην Κίνα γκολ. Για να δούμε γκολ για την Μίλαν, ναι. Γκολ για τη Μίλαν με τον Ιγκουαΐν στο 26. Λοιπόν, η Μίλαν ανοίγει το σκορ. Μίλαν Κιέβο Βερόνα 1-0 με Ιγκουαΐν να είναι ο σκόρερ. Ο Γκατούζο στον πάγκο. Γενικά δεν περνάει και εύκολες μέρες ο Γκατούζο. Ο Ιγκουαΐν λοιπόν σκοράρει για την Μίλαν. Μίλαν Κιέβο Βερόνα 1-0 στο 27. Γκολ για την Μίλαν λοιπόν. Το πρώτο γκολ που έχουμε στα παιχνίδια που από την Γκέλα έκανε αμυντικό. Απίθανη γκέλα σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Ο αμυντικός μπερδεύεται με τον φλέκα με την κεφαλιά και θα την μπλόκαρε ο τερματάς. Η πάσα μετά στον Ιγκουαΐν, ο οποίος σουτάρει, νικάει και τον αμυντικό και τον φλέκα. 1-0 για την Μίλαν λοιπόν στο 27. Σαουθάμπτον Τσέλσι δεν έχει αλλάξει κάτι, το ίδιο σκηνικό. Η Σαουθάμπτον δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσες. Και μπάλα συνέχεια στα πόδια των παικτών της Chelsea στο 15.
είμαστε εκεί. Έτσι, στο Southampton Chelsea στο 0-0. Παραμένει το 0-0 στο Southampton Chelsea. Στο Μιλάνο είπαμε Μιλάν Κιέβου Βερόνα 1-0 με τέρμα του Higuain. Η Κιέβου που θα να ανοίξει λίγο τώρα το παιχνίδι να βγει μπροστά. Μια παραλίγο καλή βάση πήγε να γίνει πριν για τη Λαμία, για να κινδυνεύσει ο Όφη να δεχτεί γκολ. Τελικά δεν ήταν κάτι το αξιόλογο όπως εξελίχθηκε. Πάμε να δώσουμε λίγο τελικά στην Κίνα. Σανγκάι Γκουανζού 5-0 τελικό αποτέλεσμα. Επίσης τελικό Γκουανζού Πέιτζιν 0-3. Έτσι. Στην Κίνα. Να τελειώνουμε και με την Κίνα μετά δύσκολα. Τα ονόματα. Γενικά τα ασιατικά είναι εξαιρετικά δύσκολα ονόματα. Περιμένουμε τελικά από δεύτερη Δανία να δώσουμε και αυτά, να βγει και αυτή από, από την ιστορία μας. Η Τσέλσι εκεί είναι μονότρεμα το μάτς. Έχουν πάει μπροστά όλοι τώρα και ο Νταβίτ Λουίς και ο Ρούντιγκερ. Και η Southampton είναι σε θέση άμυνας, σφυροκόπημα πραγματικό. Πραγματικό σφυροκόπημα για την Southampton. Μαρχιούς, μεγάλη δόξα της United, προπονητής. Τη Southampton, τώρα εντάξει, δεν πάει κάνει και πάρα πολλά. 6 κούρνερ για την Chelsea, κανένα φυσικά για τη Southampton. Στην τρίτη κατηγορία, στην εθνική έχουμε Χαρναϊκός Διαγόρας Ρόδου 0-1, Προοδευτική Επισκοπή 0-1. Έτσι, λέμε για κάποια γκολ από την τρίτη εθνική, παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στις 6 να πω ότι έχουμε το Λαύριο Άρης, πρεμιέρα του Άρης στην Α1 κατηγορία. Και στις 6 και 4 είναι, ναι, 6 και 4 το. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Απόλλωνος Μήνης. Έτσι, εδώ ζωντανά βέβαια, στραβώς κολλικά στην περιγραφή. Και όλο το ρεπορτάζ στη συνέχεια του προγράμματος μετά με δηλώσεις πρωταγωνιστών για σχετικά εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Λοιπόν, άρα ο Βίντερτουρ 0-1 στην Ελβετία. Δεύτερο γκολ για την Μίλαν. Και πάλι η Γκουαΐν τελειώνει, αν θέλετε, την υπόθεση νίκη. Σαουθάμπτον εδώ στην πρώτη της φάση επίθεση πήγε να κάνει κάτι επικίνδυνο. Παραλίγο να την πληρώσει την πρώτη φάση της η Τσέλσι, την πρώτη άμυνα την οποία έκανε. Ενώ η Μίλαν λοιπόν δείχνει να καθαρίζει πολύ νωρίς το παιχνίδι στο 34 σε 2 με 2 γκολ του Higuain σε διάστημα 7 λεπτών. Ωραία κάθε την παλιά στον Higuain, εκεί μόνο στο σημείο του πέναλτι δεν είχε πρόβλημα ο Αργεντίνος να σκοράρει. Μίλαν Κιέβο Βερόνα 2-0. Η άμυνα της Κιέβο είναι για τα ψιλοπανηγύρια. Τον άφησε εκεί μόνο του Higuain. Εντάξει, τώρα ήταν σε μια ολόκληρη αμυντική γραμμή, τον βασικό σεντερφόρ της άλλης ομάδας δεν τον αφήνεις μόνο του. Η Κιέβο τον άφησε και το πλήρωσε φυσικά. Μίλαν Κιέβο Βερόνα λοιπόν 2-0 με τον γκολ του Higuain. Έτσι. Λοιπόν, να δώσω λίγο, ή μάλλον θα τα περιμένω να τελειώσει και αυτό το Silkeborg League που είναι στο 1-2. Να δώσω και αυτό τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, γκολ για τη Λάτσιο από τη βλέπω. Λάτσιο Φιωρεντίνα 1-0 στην Ιταλία. Λάτσιο Φιωρεντίνα λοιπόν 1-0 στην Ιταλία. 2-0 είπαμε Μίλαν. Στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας Μπρέσια Πάντοβα 0-1. Λιβόρνο Σπέτσια 1-3 τα παιχνίδια. Γκολ λοιπόν για την Λάτσιο. Λάτσιο Φιωρεντίνα 1-0. Έτσι το πιο, αν θέλετε, σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής και με βάση τα ονόματα των δύο ομάδων. Λάτσιο Φιωρεντίνα λοιπόν στο 1-0 για τους Λατσιάλη στο 35 περίπου. Λοιπόν, να δώσω λίγο τελικά αποτελέσματα. Αν είναι στην δεύτερη Δανίας να βγει και αυτή από την ιστορία. Και φυσικά να δώσω και η Γερμανία λίγο αυτά που τελειώσαν. Τα δώσαμε, τα ξαναδώσουμε λίγο. Λοιπόν, Bundesliga. Freiburg Bayer Leverkusen 0-0. Δεύτερη Γερμανία. Ingolstadt Paderborn 1-2. St. Pauli Sandhausen 3-1. Union Βερολίνου Heidenheim 1-1. Στην δεύτερη Δανία. Roskilde Νίκο Μπίνκ 2-2.
Άμαγκερ, Χιτβόλγε 2-2. Νάιστεντ με την Χέλσιγκορ 1-1. Θίστεν Φρεντερίσια 0-3. Και περιμένουμε μόνο το Σίλκεμπορκ Λίγκμπι 1-2. Έτσι μόνο αυτό περιμένουμε από την δεύτερη Δανίας. Στην πρώτη Δανίας, Χόρσενς Έσμπιερκ 0-2 το παιχνίδι. Εκεί είμαστε περίπου στο 78. Έχουμε μια καθυστέρηση λοιπόν σε εκείνη την αναμέτρηση. Κάποιο άλλο γκολ στα πιο χαμηλά δεν βλέπω. Τώρα πετυχαίνει γκολ η Βάκερίνς. Μπουρκ Βάκερίνς, Μπουρκ Λίντς, Λάς Κλίντς 1-0 στο 54. Στην Ιταλία είπαμε 2-0 προηγείται η Μίλαν, 1-0 προηγείται η Λάτσιο. Στην Αγγλία δεν έχουμε κάτι. Κείμενος Κουλούρης 0-0 το παιχνίδι ανάμεσα στο Southampton και την Chelsea. Έτσι, να πω προσφορά των live αποτελεσμάτων, τον χορηγός είναι η Goalbet. Έτσι, η γνωστή εταιρεία στοιχημάτων λοιπόν, μπορείτε να δείτε και εκεί. Goalbet λοιπόν είναι ο χορηγός όσον αφορά τα live στοιχήματα που λέμε στο κουπόνι του στοιχήματος γενικότερα, έτσι ότι κινείται στον πλανήτη στοιχηματικά πάντα. Πω, πω, μεγάλη φάση για τη Southampton. Απίστευτη ευκαιρία για τη Southampton. Τέτοια ευκαιρία μέχρι στιγμής δεν έχει η Chelsea. Η Southampton που έχει κάνει δύο ευκαιρίες, δύο επιθέσεις καλές και στις δύο έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Η σέντρα τα αριστερά, 3-2, Νταβίτ Λουίζ τον πήρε λίγο ύπνος εκεί. Όπως στη μικρή περιοχή βρέθηκε ο επιθετικός της Southampton, το πλασέ απελπιστικά out. Δηλαδή όπου πάει τώρα αυτό εστία είναι γράφη. Δεν το συζητάω, γράφη. Απίθανη φάση πραγματικά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Southampton. Εκεί που πιέζει η Chelsea, η Southampton στις αντιπιθέσεις είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη. Ή και η άμυνα της Chelsea είναι πολύ πολύ χάλια. Ένα από τα δύο. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη Southampton αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη φάση. Να κάνει το 1-0 για να μας τρελάνε. Και πάλι από τα αριστερά η Southampton τώρα. Από τα αριστερά εκεί η Chelsea έχει μεγάλο πρόβλημα. Όλες οι φάσεις μέχρι στιγμής αν θάμπτον έχουν γίνει από την αριστερή πλευρά. Το σούτ, εντάξει, αυτό το μπλοκάρει. Ο τερματοφύλακας της Chelsea στο 26, ωραίο παιχνίδι πάντως. Έχει ρυθμό, έχει φάσεις, πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε το Southampton Chelsea. Γιατί λίγο και η Southampton έχει να ανοίγει, να βγαίνει μπροστά. Λοιπόν, τελικό στην δεύτερη κατηγορία της Δανίας, Silkeborg Ligby, 1-2 τελικό αποτέλεσμα λοιπόν. Άσος εδώ ήταν το ημίχρονο, έγινε ανατροπή. Στην δεύτερη Ελβετία σοφαρίζει και Άσο, και Άσο Λοζάνη 1-1. Τρίτο γκολ για την Μπορντό στην Γαλλία, Μπορντό Ναντ 3-0. Διαμαρτυρίες για πέναλτι από την Τσέλσι. Για να δούμε εδώ τη φάση ξανά. Η πάσα που γίνεται στον Αζάρ, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Γίνεται το τάκλιν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Για να την ξαναδούμε λίγο από εδώ τη φάση. Ναι. Δεν μπαίνει μπάλα ο τερματοπαίκτης της Southampton. Κάνει το τάκλιν. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Αλλά ο Ζιρού είναι σαν να πέφτει πάνω του. Δηλαδή κόρνερ έδωσε. Δεν έδωσε κάτι. Έτσι. Κόρνερ με τον Αζάρ. Στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα προς τα πίσω. Πιέζει η Chelsea, αλλά πίσω να δούμε τι γίνεται. Γιατί πάλι τώρα η Southampton θέλει να βγει μπροστά. Για να δούμε λίγο τη φάση πριν πάμε στο break. Η Southampton θέλει να βγει μπροστά. Ο Νταβίτ Λουίζ γυρνάει. Δεν κάνει όμως κάτι το ιδιαίτερο. Ψιλοκόβει λίγο τον ρυθμό εδώ τη Southampton, η οποία δεν βγαίνει στην κόντρα. Πάει σε κανονική επίθεση, οργανωμένη που λέμε εμείς, η μπασκετική. Τίποτα. Μπάλα στο κέντρο λοιπόν. Πάμε αν είναι, ενώ ακυρώθηκε το γκολ της Βακερίνσμπουργκ. Βακερίνσμπουργκ Λάς Κλίντς παραμένει το 0-0. Έτσι, πάμε λίγο άμα είναι σε ένα διαμυστικό διάλειμμα. Τελευταίο γκολ είπαμε Μπορντό Ναντ 3-0. Ακυρώθηκε το γκολ της Βακερίνσμπουργκ, παραμένει και το 0-0. Πάμε σε ένα break λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο όσον αφορά και το κουπόνι στοιχήματος. Πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη πλέον. Έτσι και σημαντικά, έτσι όχι περίεργα από τα αθλήματα Ταϊλάνδη, Κίνα και τα σχετικά. Παίρνουμε τα καλά πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λίμπερο 107 και 4. Γκολ για την Τζέλσι. Είχαμε πριν από λίγο με τον Αζάρ να σπάει το γορδεσμό. Southampton Chelsea 0-1 λοιπόν στο 40. Τελικά να πω λίγο στην Ελλάδα. K19 Πανετολικός Λεβαδιακός 4-2. Ξάνθη Λάρισα 2-1 τα παιχνίδια αυτά. Πάμε λίγο να δούμε τι γκολ έχουμε καταρχήν στη K19. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0. Στην Αυστρία, Rapid Ennis Mattersburg 1-0. Γκολ για την Βάκερ του Ίνσμπουργκ. Βάκερ Ίνσμπουργκ Λαξ Λίνξ 1-0. Βέλγιο Ζούλτε Βάρεγγεν Άντελεχτ 0-1. Στην Αγγλία, στην Championship, Bristol City Sheffield Wednesday 0-2 πλέον το παιχνίδι. Στην Ολλανδία έχουμε Vitesse με την Heracles 3-0. Willem Feyenoord 0-0. Εκεί είμαστε περίπου στο 70. Στην Ελβετία, Κιάσο Λοζάνι 1-1. Στην Τσεχία, πρώτη κατηγορία ημίχρονα, Γιάμπλονετς Λοβάσκο 2-0, Καρβίνα Ντούκλα Πράγας 0-0, Οπάβα Μποέμιανς 0-0, Βικτόρια Πλεζέν Τέπλιτσε 0-0. Στην Γαλλία, Μπορντό Ναντ 3-0 ημίχρονο. Στην Ελλάδα, Λαμία Όφη 0-0 ημίχρονο. Τα κόρνερ εντάξει είναι Southampton 0, Chelsea 11. Στο 42 είμαστε εκεί. Southampton 0, Chelsea 11 τα corner. Συνεχίζουμε λίγο κάτω, Ιταλία. Στην Serie A πάμε να δούμε λίγο τα ημίχρονα τα οποία έχουμε. Μίλαν και Κιέβο Βερόνα 2-0 με Higuain δύο φορές. Αταλάντα Σαμπτόρια 0-0, Λάτσιο Φιωρεντίνα 1-0. Στην δεύτερη, Μπρέσια Πάντοβα 0-1, Λιβόρνο Σπέτσια 1-3 ημίχρονα αυτά. Στο Καζακστάν, Ακτόμπε Αστάνα 0-1. Συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω. Απέλα Γκαδά, ΠΑΟΚ Κεφαλαίων 2-0 στην Τρίτη Εθνική. Έτσι. Πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε. Β' Νορβηγίας, ΧΑΜΚΑΜ Άλεσουντ 1-1. Νες Σότρα με την Οντότετ 0-0. Στρόμεν Φλόρο 1-0. Τρίτη Νορβηγίας, Στάμπαεκ 2, Μος 2-2 ημίχρονο. Σουηδία, πρώτη κατηγορία ημίχρονο. Χάκεν Μάλμο 0-0. Δεύτερη κατηγορία. Βάρμπεξ με την Όρμπι 1-0. Τρίτη κατηγορία Σουηδίας. Ακρόπολης Φόρουαρντ 1-0. Κάρλσταντ Γιουνάιτεντ. Σαντβικένς 2-1. Βαστέρας Σκελευταία 1-0. Γκολ για την Φέγενορτ στην Ολλανδία. Βίλεμ Φέγενορτ 0-1. Δεύτερη Ελβετία, Αράου Βίντερτουρ 1-1. Στην Πρέμιερ είπαμε Southampton Chelsea 0-1 με Αζάρ για την Chelsea. Στην Γερμανία, Hoffenheim Eintracht Frankfurt 0-0. Πολωνία, Άρκα Γκνίνια με την Ζαγκλέμπε Λουμπίν 0-1. Κορώνα Γιαγκελόνια 0-1. Στη Ρωσία, Zenit Krasnodar 0-0. Τουρκία, δεύτερη κατηγορία, Μπουλοσπορ, Τζιρέσουνσπορ 1-0. Ουαλία, πρώτη κατηγορία, Κάρντιφ Μετ με την Κόναχ είναι στο 0-2. Βουλγαρία, Μπότε Βάρζα με την Λούντο Γκόρετς στο 0-1. Τα παιχνίδια αυτά, τα οποία έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Έτσι θυμίζω. Τα αποτελέσματα είναι προσφορά από την GoalBet. Χορηγός των αποτελεσμάτων λοιπόν είναι η GoalBet. Τελικό αποτέλεσμα στην πρώτη Δανίας. Horsens Esberg 1-2. Τελικό αποτέλεσμα στην πρώτη κατηγορία της Δανίας. Λοιπόν, Horsens Esberg 1-2. Τέταρτο γκολ για την Vitesse. Vitesse Heracles 4-0. Έτσι. Willem Feyenoord 0-1. Είπαμε τον γκολ το οποίο πέτυχε πριν από λίγο η ομάδα της Φέγενορτ. Πάμε για ώρα, λοιπόν. Ωραίο μαλλί, ρε. Κουρεύτηκες, ε. Λοιπόν, Βασίλης Καβαδίας ανέλαβε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στην Αγγλία, στην Premier League. Southampton Chelsea 0-1 με τον γκολ του Αζάρ στο 30. Προηγείται η Chelsea και μας κάνει βέβαια με στιγμή στο χατήρι να κερδίζει και ελπίζουμε να τελειώσει έτσι, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, στη Φιλανδία, στο πρώτο λεπτό γκολ για την Κουόπιο, Κουόπο Τάμπερε 1-0. Ξεκινά κάποια παιχνίδια ακόμα, η αγαπημένη μου Χάρτς παίζει με τη Rangers, έτσι, Rangers Χάρτς το παιχνίδι στην Πρέμιερ Σκωτίας.
Ξεκινάνε και τα παιχνίδια τώρα πλέον στις 5. Μπαίνουμε σε πολύ δυνατούς ρυθμούς, έτσι όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, τελευταίο τελικό το οποίο είχαμε στη Γερμανία, τρίτη κατηγορία, αυτό το παρέλειψα, Βέχεν Χάλεσερ 2-0 τελικό αποτέλεσμα, έτσι. Ήταν τελικό. Γκολ για την Rangers, ήθελα και πίσω στο μόνο τη Hearts, Rangers Hearts 1-0, έτσι. Είδες πως γίνεται με την ώρα, μας λες. Άιντε, βλέπεις, έτσι γίνεται η ιστορία. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός, σκάβα 19-1-0, στο 89 είμαστε εκεί. Κερδίζει η ΑΕΚ. Κάποιο άλλο γκολ, να δούμε, δεν έχει κάτι άλλο. Πολλά από τα θέματα αυτή τη στιγμή, πολλά παιχνίδια είναι στο ημίχρονο. Τρίτη εθνική, να δώσω κάποια γκολ έτσι γενικά, προς ενημέρωση. Εθνικός Αλεξανδρόπολης Πανσανιακός 0-1. Εθνικός Σιδηροκάστρου Απόλλων Παραλιμνίου 1-0. ΠΑΟ Κοσμίου Αετός 1-1. Πέλαγκαδά ΠΑΟ Κουφαλίων 2-0. Ερμής Αμιντέου με τον Άρη Παλαιοχωρίου 1-0. Ολυμπιακός Βόλου Μετέωρα 2-0. Προοδευτική Επισκοπή 0-1. ΑΟ Γιούτσας με την Ιωνικό είναι στο 2-0. Αχαρναϊκός Διαγόρας Ρόδου 0-1. Εγάλο Απόλλων Ερέτριας 1-0. Καλαμάτα Αστέρας Βλαχώτης 1-0. Παναρκαδικός Ένωση Λέμα 1-0. Έτσι είναι παιχνίδια τα οποία έχουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και το Λαμία Όφι είναι στο κουλούρι, έτσι 0-0. Στην... όχι, τρίτη κατηγορία, τέταρτη είναι αυτό. Λοιπόν, γκολ για τη Μάλμε στην Σουηδία με το ξεκίνημα της του δευτέρου ημιχρόνου. Χάκερ Μάλμε 0-1 το παιχνίδι. Είπαμε για το γκολ της Rangers, Rangers Hearts 1-0 στην Σκωτία. Μειώνει στην Ουαλία η Cardiff, Cardiff Met με την Κόναχ είναι στο 1-2 πλέον η αναμέτρηση. Είπαμε τον Κούλτς Μάλμε, Χάκερ Μάλμε 0-1. Αράου Βίντερτουρ στην Ελβετία 1-2 πλέον το παιχνίδι. Περιμένουμε τελικό από την ΚΑΠΑ 19 τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι στο 1-0. Έναρξη στο Μιλάνο, Μίλαν και Βοβερόνα 2-0. Εκεί το παιχνίδι με τον γκολ του Ιγκουαΐν. Ναι, κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Ηρεμία. Το Southampton του Chelsea είπαμε μήχρονο 0-1 με Αζάρ να είναι ο σκόρερ για την Chelsea, η οποία είναι μια από τις επιλογές μας όσον αφορά το κουπόνι το σημερινό, και θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο, έχει παιχτεί από πάρα πολύ κόσμο, έτσι, γιατί η Southampton είναι σε κακή κατάσταση και από την άλλη η Chelsea αντίθετα είναι σε αρκετά καλή. Βέβαια η Southampton έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 0-0. Αλλά η Chelsea βρήκε τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Southampton και να κάνει το 1-0 με τον Αζάρ. Είχε και μια φάση μετά να σκοράρει, δεν τα κατάφερε όμως. Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Anderlecht στο Βέλγιο. Ζούλτε Βάρεγγε Anderlecht 0-2. Περίπου στο 77-78 είμαστε εκεί. Είπαμε στην Ελβετία, δεύτερη κατηγορία, Αράου Βίντερτουρ 1-2. Δεύτερο γκολ για την Λουντογκόρετ στην Βουλγαρία. Το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Μπότεφ Βράστα Λουντογκόρετς 0-2 το παιχνίδι. Η Μίλαν και μπάλι στην επίθεση. Η Κίεβο έχει ανοίξει τώρα για να πετύχει κάποιο γκολ νωρίς και να μείνει ζωντανή, ώστε να πάρει έστω και ένα βαθμό. Και τώρα λογικά μπορεί το μάτς να φύγει, έτσι, με τις Μίλαν με την Κίεβο. Είμαστε ήδη στο 2-0. Μπορεί να ανοίξει και άλλο το παιχνίδι, γιατί η Κίεβο δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να βγει μπροστά. Αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα, έτσι αλλιώς θα κάτσει πίσω. Καλή φάση τώρα πρέπει να γίνει για τη Μίλαν. Μπερδεύονται και οι επιθετικοί. Δεν έχει τελειώσει η φάση βέβαια. Προσωρινά απομακρύνουν. Ο Γκουάιν παλεύει. Πολύ ωραίο κοντρόλ. Κρατάει την μπάλα μέσα σε δύο. Και κάπου εκεί έχουμε και το Λαμία Όφη που δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο. Εκτός από μια φάση που είδα της Λαμίας, δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο, να πω την αλήθεια. Έτσι, δεν είναι ομάδες που προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, στην Ελβετία πρώτη κατηγορία γκολ για τη Λουγκάνο. Γκρασχόπερ Λουγκάνο 0-1. Στην πρώτη κατηγορία
της Ελβετίας. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλύτερα πρωταθλήματα, καλύτερα παιχνίδια, έτσι, όσον αφορά και το κουπόνι του στοιχήματος. Και εντάξει, είναι μεγαλύτερο και το ενδιαφέρον τώρα. Φύγανε οι Κίνες, οι Ταϊλάνδες και τα σχετικά. Καλή φάση για τη Μίλαν. Χαμηλές, κάποιες χαμηλές κατηγορίες γενικότερα. Και τώρα είμαστε λίγο στα πιο καλά πρωταθλήματα. Γκρασκόπε Λουγκάνο λοιπόν 0-1 στην Ελβετία. Όπου έχουμε έναρξη και σε κάποια παιχνίδια στην Ελβετία. Επίσης έχουμε και Ουκρανία έναρξη. Και περιμένουμε σε 7 λεπτά, συγγνώμη, το Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μπέτις, καλό παιχνίδι στην Ισπανία. Έτσι ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες. Bristol City, Sheffield Wednesday, 1-2 στο 79 η αναμέτρηση εκεί. Μειώνει η Bristol City σε 1-2 κοντά σε Sheffield Wednesday. Έτσι. Λοιπόν... δεν βλέπω κάτι άλλο. Ηρεμία. Στην Ιταλία είπαμε ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα. Μίλαν και Εύα Βερόνα 2-0. Αταλάντα Σαμπτόρια 0-0. Λάτσιο Φιωρεντίνα 1-0. Στην δεύτερη Ιταλία Μπρέσια Πάντοβα 0-1. Λιβόρνο Σπέτσια 1-3 το παιχνίδι. Το Λαμία Όφι είναι στο 0-0. 49 είμαστε εκεί. Η Λαμία προσπαθεί να βγει μπροστά. Και οι δύο ομάδες στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Στη Super League. Και μέχρι στιγμής πραγματικά δεν φαίνεται να έχει κάτι ιδιαίτερο το παιχνίδι. Δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά όχι κάτι τρομερό φοβερό έτσι από πλευράς θεάματος ομολογουμένως. Έτσι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν περιμένεις και πάρα πολλά, να πω την αλήθεια. Γκολ για την Οβιέδο στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Οβιέδο Αλμπαθέτε 1-0. Το παιχνίδι εκεί στην δεύτερη Ισπανίας, ενώ τελείωσε ο αγώνας της ΚΑΠΑ 19, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 το παιχνίδι, έτσι τέλος εκεί στον αγώνα της ΚΑΠΑ 19, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0. Περιμένουμε Αυστρία, γκολ δεύτερο για την Ακρόπολης στις χαμηλές Σουηδίας. Ακρόπολης Φόργορ 2-0, γκολ επίσης και στη δεύτερη Σουηδίας, Βάρμπεξ Νόρμπι 2-0 η αναμέτρηση για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα γκολ τα οποία έχουμε. Καθώς στο 85 ισοφαρίζει η Βίλεμ, Βίλεμ Φέγενορτ 1-1. Δεύτερο γκολ για τη Rangers, Rangers Heart 2-0. Ισοφαρίζει και η Αράου, Αράου Βίντερτουρ 2-2. Ισοφαρίζουν και οι Grasshoppers. Οι Ακρίδες λοιπόν κάνουν το 1-1 κόντρα στη Λουγκάνο. Grasshoppers Λουγκάνο 1-1. Ενώ προηγείται η Eintracht από την Φραγκφούρτη. Μέσα στην Hoffenheim, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt λοιπόν 0-1 το παιχνίδι. Γκολ για την Strømmen στην δεύτερη, στη χαμηλή Νορβηγία. Νομίζω δεύτερη πρέπει να είναι κατηγορία αυτή. Ναι, δεύτερη κατηγορία. Strømmen Floro 2-0 το παιχνίδι. Ισοβαρίζει ο Άρης Παροχωρίου, Ερμής Αμιντέου, Άρης Παροχωρίου 1-1. Τρίτο γκολ για την Μίλαν. Για να δούμε και το σκόρερ, ο Bonaventura. Από ό,τι φαίνεται ο σκόρ 3-0 λοιπόν για τη Μίλαν στο 55. Μίλαν και Εύα Βερόνα λοιπόν 3-0 στο 55 η αναμέτρηση. Πέλαγκαδά Πάο Κουφαλίων 2-1 μειώνει φιλοξενούμενοι. Για να δούμε λίγο τον γκολ. Κόντρα ήταν. Εντάξει, καλή προσπάθεια του Μποναβεντούρα. Η μπάλα βρίσκει σε ένα αμυντικό της Κιέβο. Παίρνει λίγο μια περίεργη τροχιά. Το θέμα είναι ότι μπήκε στα δίχτυα. 3-0 λοιπόν η Μίλαν την Κιέβο Βερόνα. Νομίζω ότι πλέον το ενδιαφέρον από στοιχηματικής πλευράς είναι στα γκολ και δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ όσον αφορά το αποτέλεσμα. Έτσι είναι ο άσος. Το θέμα είναι τώρα στα γκολ. Έτσι, στοιχηματικά μιλώντας πάντα. 3-0 λοιπόν η Μίλαν την Κιέβο Βερόνα. Περιμένουμε τελικά από Αυστρία, Βέλγιο σιγά σιγά, Ολλανδία επίσης. Γκολ για την ΑΕΛ Μεσού, ΑΕΛ Αλκή 1-0 στην Κύπρο. Η Λαμία προσπαθεί να κάνει κάτι, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι, στο Λαμία Όφι 0-0. Τηλικράτης Δεσπορτός, τρίτη εθνική 0-1.
ισοβαρίζει Ακτόμπε στο Καζακστάν. Ακτόμπε Αστάνα 1-1. Λίγο πριν το φινάλε, Ολλανδία είμαστε στο Βίτεσε, Χέρακλες 4-0, Βίλεμ, Φέγενορτ 1-1. Επίσης Λούντε Βάργεν, Άντελεχτ 0-2. Και στο Bristol City, Seven Wednesday 1-2, λίγο πριν το φινάλε. Επίσης λίγο πριν το φινάλε στην Αυστρία, Rapid από τη Βιέννη, Μάτερσμπουργκ 1-0, Βάκερ Ίνσμπουργκ, Λάσκ Λίντς 1-0. Στην Ελβετία, χαμηλή δεύτερη εθνική, στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας. Επίσης 89 είμαστε εκεί, Κιάσο Λοζάνη 1-1. Μετά όλα τα υπόλοιπα θα είναι στο 60-65, τα υπόλοιπα που είναι από κάτω, όσον αφορά το χρόνο, έτσι. Λοιπόν, Rangers χάσει, είπαμε 2-0. Περιμένουμε να δούμε αυτά τα τελικά αποτελέσματα στο κουπόνι, να τα δώσουμε λίγο. Παίζουμε καθυστερήσεις Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία και σε λίγο και στην Championship, στο Bristol City Seville Wednesday. Ενώ ξεκινάει σε δευτερόλεπτα και το δεύτερο μέχρι στο Southampton Chelsea. 0-1 με Αζάρ για την Chelsea. Αργεντινή, αυτό πρέπει να είναι πρώτη κατηγορία Αργεντινής. Λοιπόν, Banfield, γκολ για την Banfield, λοιπόν, Banfield San Lorenzo 1-0. Έχουμε και Αργεντινή πολύ νωρίς το παιχνίδι. Κύπρο, είπαμε, έλεμε σου με την Αλκή 1-0. Στην Φιλανδία γκολ έχουμε μόνο στο Κόπιο, Τάμπερ 1-0. Πορτογαλία, μόλις το είπα, πόπο γκολ, δύο κιόλας. Μα ένα, συγγνώμη, για την Αρούκα, Πόρτο Βίτα Αρούκα 0-1. Στην δεύτερη Πορτογαλίας, Πόρτο Βίτα Αρούκα 0-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Στην δεύτερη Ισπανίας, ο Βιέδο Αλμπαθέτε 1-0 το παιχνίδι. Εδώ και αρκετή ώρα βέβαια έχει σκοράρει η Ρεάλ Οβιέδο. Ισοφαρίζει Μπρέσια στην Ιταλία. Μπρέσια Πάντοβα 1-1. Προηγείται η Άλεσουτ στην δεύτερη Νορβηγίας. Χάμκαμ Άλεσουτ 1-2. Για να δούμε τώρα. Περιμένουμε τα τελικά. Παίρνουμε και λίγο μάτι το Southampton Chelsea και το Milan Kievo 3-0 εκεί. Το Λαμία Όφη δεν το παίρνω μάτι γιατί δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, να πω την αλήθεια. Η Λαμία προσπαθεί, είναι στην επίθεση, νέο κόρνερ. Προσπαθεί λίγο, έχει ανέβει λίγο η Λαμία, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο από θέμα ευκαιριών. Τουλάχιστον δεν πήρε το μάτι μου κάτι. Έτσι. Και να πω την αλήθεια, εντάξει, πιο πολύ έβλεπα και στο πρώτο μήχρονο το Southampton Chelsea. Αλλά δεν είδα και κάτι τρομερό φοβερό στο Λαμία Όφη. Έτσι. Μίλανε Κιέβο, είπαμε 3-0, 2 γκολ Ουγκουαϊν, 1 Μποναβεντούρα. Η Κιέβο βέβαια προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά εντάξει, είναι σε, δεν είναι το, στο επίπεδο της Μίλαν. Μίλαν που σήμερα είναι καλή. Έτσι παίζει καλή μπάλα και κάνει και ευκαιρίες. Και λογικά είπαμε, το μόνο που μας ενδιαφέρει τώρα εδώ είναι πόσα γκολ θα μπουν αν έχουμε παίξει over 3,5. Το over νομίζω το απλό. Όχι, νομίζω το over έχει καθαρίσει. Και πάμε βέβαια στα over 3,5 και τα σχετικά. Στοιχηματικά. Πάντα μιλώντας. Η Λαμία είναι στην επίδεση. Εκεί είμαστε στο 59. Προσπαθεί να κάνει κάτι. Να σκοράρει. Είναι παιχνίδι παραμονής ουσιαστικά για τις δύο ομάδες. Έτσι, άμα κερδίσει μία από τις δύο, έχει ένα προβάδισμα για την παραμονή, θα βρει τον άλλον πολύ πίσω. Βέβαια και ο Πόντος είναι καλός σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος για τους δύο. Η Λαμία φωνάζει εδώ για ένα πέναλτι. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει κάτι. Εντάξει, πήγε ένα ψηλό τράβηγμα. Ο παίκτης Λαμίας ούτε είναι κοντά στην μπάλα. Εντάξει, τώρα αρχίζουμε να συζητάμε για αυτά. Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σε αυτή τη φάση όσον αφορά τη Λαμία. Λοιπόν, περιμένουμε τελικά γκολ για την Βίντερτουρ στην Ελβετία. Αράου Βίντερτουρ 2-3 πλέον το παιχνίδι. Γκολ για την Ντούκλα Πράγας στην Τσεχία. Καρβίνα Ντούκλα Πράγας 0-1. Εκεί είμαστε περίπου στο 65.
Southampton Chelsea 0-1. Κολκά, Σταύρο. Ωραία, πάμε λίγο Σταύρο Κόλκα για πρώτα στοιχεία από τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Σταύρο, καλησπέρα. Φαντάζεσαι να βγει κάποιο άλλο Κόλκα. Ξέρω εγώ, Γεράσιμο Κόλκα. Λε, φαντάζεσαι. Κάτσε κρατή, έλα ο Γεράσιμο είναι ο Κόλκα. Τι γίνεται, καλά είσαι. Καλά, εδώ βλέπω λίγο Τσέλσι. Γιατί το Λαμία Όφη. Έχουμε και στο διπλό. Κοίτα, το Λαμία Όφη θα μπει ένα γκολ μετά το 80 από τη Λαμία. Ναι. Το λέω από τώρα. Α, έχεις παιδί στον Άσο. Όχι, έχουμε δει στον Άσο. Σκόρτο, παίξα 1-0. Α, 1-0, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι. Και θα μπει, πιστεύω. Τσέλσι, γιατί... Τσέλσι την εμπιστεύτηκες. Πάντα πιστεύω. Την Τσέλσι την παίζω πάντα. Ρε. Πάντα. Εντάξει, σήμερα, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά, σήμερα είναι πολύ καλό. Εντάξει, όχι κοντά στη Λίβερπουλ, δεν την έπαιξα. Κοντά στη Λίβερπουλ την είχα γκολ. Αλλά γκολ η Κιέβο. Μειώνει σε 3-1. Ναι, ναι, 3-1 τώρα. Ικανή είναι αυτή να το κάνουν 3-3 τώρα. Λες, άμα είναι τόσο χάλια η Μίλαν, τι να πω. Όχι, ρε, απλά είναι άμα δεις τον γκολ που φάγανε, περισχέρω από όσο, ακόμα, εγώ νομίζω ότι σταματάει πάντα το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν τον βλέπω πρώτες δύο αγωνιστικές και μετά εμφανίζεται και βάζει όλο γκολ. Εδώ και 10 χρόνια αυτό πιστεύω. Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ. Ναι, δηλαδή, άμα το βάλει και αυτό σε αυτό τώρα, τέτοιο δωράκι. Ναι, ναι, με τη μία το σουτ, πάρε να έχει. Ο Ντοναρούμα. Δεν μπορούσα να κάνει και πολλά. Γκολ να πω για τη Ζούλτε Βάρκ. Ζούλτε Βάρκ και Νάντελεκτ 1-2. Τι γίνεται, είσαι τούμπα. Πάμε στην δεκάδα του ΠΑΟΚ. Πολύ ήρεμα τα πράγματα ακόμη. Περίπου 55 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Τι λέω, ρε. Ναι, καλά τα λέω. Πώς πήγε τα μαθηματικά θαύμα. 55. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τον Πασχαλάκη κατά το δοκάρια. Αμάτος Βιερίνια στις δύο πλευρές. Βαρέλα Κρέσπο στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Κάνιας Μαουρίτ, ο Σάχοφ δεν παίζει. Ποιος παίζει. Κάνιας Μαουρίτσιο κανονικά. Μπράβο, έκπληξη. Σάχοφ ξέραμε. Κάνιας Μαουρίτσιο κανονικά. Στο 10 ο Πέλκας δεξιά. Σάχοφ, τι με μπερδεύεις μωρί. Τι με μπερδεύεις. Γκολ όφι. Μας έφαγες δε μουρελή με το που το είπαμε. Τι ερευνήτα δεν κυκλώταν φίλο δηλαδή. Όφι δεν έκανε τίποτα. Πω, ούτε είδα τον κοντάκι, πρέπει να το δούμε κιόλας, γιατί δεν κατάλαβα πώς μπήκε από την αλήθεια. Λαμία Όφη 0-62. Ακύρωσέ το. Πω, έχει χάσει τώρα μια καλή φάση, έχασε σε Σαουθάμπτον, αυτό κοιτούσαν από την αλήθεια. Ναι. Το στυλέξω. Δεν πειράζει, 0-3 θα δείξω. Το από το μιλήσαμε 3-1 γύρισμα, ξέρεις. Τέλος πάντων, Σάχοφ Μαουρίτσιο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στο 10 ο Πέλκας, δεξιά Ζαμπά Ερημιός. Καλά, εντάξει. Ζαμπά. Σταυρό, άμα δεις τον γκολ του Οφή, θα σε πιάσουν τα γέλια. Το κτάματα με πιάνουν βασικά, γιατί κάνουν το σκορ. Ναι, αλλά... ναι, εντάξει, αλλά άμα το δεις, δηλαδή, πιο αργά... Εγώ πιστεύω ότι το βάλε και ο Βουό. Όχι, το βάλε, δεν είδα το σκόρερ. Είναι μια ψιλοπολιορκία εκεί, κάνει ο Πλατέλας μια σέντρα στη μικρή περιοχή. Ο επιθετικός, ο παίκτης αυτός του Οφή, κατά λάθος βγήκε στην μπάλα, η οποία πάει πολύ αργά προς το τέρμα. Πολύ αργά επίσης και ο τροφλέκας Λαμίας πέφτει να μπλοκάρει, αλλά δεν μπλοκάρει τίποτα και πάει στα δίκτυα. Γενικά ένα αργό γκολ. Ναι, ναι, πολύ αργό όμως. Πολύ αργό δηλαδή. Ωραία, δεν πειράζει, εντάξει, δεν κάνουμε. Για συνέχιση. Δεν θα μας λείψει η Λαμία πριν θέση, εντάξει. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη. Τέλος πάντων, πάει να το γυρίσει κιόλας. Δεν ήταν, ναι, η Λαμία δεν ήταν κακή στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε. Με την Ξάνθη στο 0-0 ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Σάχοφ Μαουρίτσιο η χάφη κεντρική. Στο 10 ο Πέλκας, δεξιά ο Ζαμπά, αριστερά ο Μπίσες βάρκε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πρίγιοβιτς αγάπη. Μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που στηρίζεις το αφεντικό. Αλλά άδωσε δεκάδα ρε μας έδωσε. Από προηγούμενα παιχνίδια. Χαιρετισμού στην αγάπη να δώσεις. Τι δεν μας είπες στην εσωτερική Κάνιας και μας δες Κάνιας. Το μυαλό σου κόλλησε. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν κολλάει το μυαλό αγάπη. Στην κορυφή είσαι, στο Everest είσαι. Δηλαδή θα κολλήσει του Ολιβάτη το μυαλό εκεί που είναι 8 μέτρα από το Everest. Τέλειος, θα πέσει από τον κρεμό κατευθείαν. Ναι. Πάμε λίγο. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Ουσιαστικά είναι τρεις οι αλλαγές. Αν τις μετράω σωστά. 1, 2, 3. Ναι. Ο Βιερίνια επιστρέφει. Ο Σάχοφ πιο καθαρό χτάρι από τον Κάνιας παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα. Να πάρει και ο Ισπανός λίγο μια ανάσα. Αν και την ανάσα ο Μαουρίτσιο δεν χρειάζεται πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων. Και ο Μπίσεσβαρ παίρνει τη θέση του Λιμιού ως μια πιο ενδεδειγμένη λύση για κλειστές άμυνες. Ο Λιμιός είναι πολύ καλός στο να κλείνει χώρους και να βγαίνει σε χώρους. Ο Μπίσεσβαρ είναι πολύ καλός στο να διαλύει συμπαγείς άμυνες, όπως περιμένουμε να είναι ο Απόλλωνας του Γιάννη Ματζουράκη, που κάνει ντεμπούτο σήμερα με την ομάδα
του Απόλλωνα που δεν έχει και το καλύτερο ξεκίνημα στη σεζόν. Πολύ κακές εμφανίσεις, μεγάλο έλλειμμα ισορροπίας, αλλαγές προπονητών. Γενικά δεν είναι και στο καλύτερό του φεγγάρι. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην πολύ ήρεμη και ειρηνική Τούμπα που δεν θα έχει πανό σήμερα, μόνο τα πανό που αναφέρονται στα ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων της ομάδας στα Τέμπη. Μόνο αυτά υπάρχουν στο γήπεδο αυτή τη στιγμή και βέβαια το πανό του χορηγού που βρίσκεται στον κύκλο της μεσαίας γραμμής, όπως συμβαίνει συνήθως με τη συγκεκριμένη τελετή. Αυτά τα πρώτα στοιχεία που είναι δεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε δεκάδα Απόλλωνα, δεν σνομπάρουμε. Δεν μας έχει έρθει ακόμη. Εντάξει, όταν θα έρθει. 6 και 4 το 1-6 του αγώνα. Σε λίγο σταμάτη, μόλις έχουμε και Απόλλωνα, θα εμφανιστούμε εκ νέου. Οκ, Σταύρο, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά που στάβω τον κόλκο όσον αφορά τις εντεκάδες, εδώ και ο Δημήτρης ο Δαναξής, ο οποίος θα αναλάβει σκυτάλι, να δώσω λίγο γάμα, είναι τα τελευταία γκολ τα οποία έχουμε στο κουπόνι. Είπαμε Λαμία όφη 0-1. Λοιπόν, Ακρόπολης Φόργο 3-0. Βαστέρας Σκελευταία 2-0. Το παιχνίδι και εκεί. Τελικά, να δώσω λίγο τελικά. Είχαμε στην Αυστρία Rapid Viennese Mattersburg 1-0, Wacker Innsbruck LASK Linz 1-0, Zulte Waregem Anderlecht στο Βέλγιο 1-2, στην Ολλανδία Vitesse Heracles 4-0, Willem Feyenoord 1-1 τελικά, στην δεύτερη Ελβετία Σκιάσο Λοζάνη 1-1 τελικό, ενώ γκολ έχουμε τα τελευταία που βλέπω εδώ, έχουμε Botevlu Dogorets 0-3 για την Λουντογκόρετς, ο Πάβα Μποέμιανς 0-1 στην Τσεχία, τέταρτο γκολ για την Ακρόπολης, Ακρόπολης Φόργουρ 4-0. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο γκολ έτσι σημαντικό. Αέλε Μεσού Αλκή 2-0 επίσης, Μπολού Σπορ Γκυρεσούν Σπορ 1-0 στην δεύτερη Τουρκίας. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Μπρέσια Πάντοβα, ανατροπή έχουμε εδώ. 2-1. Το γυρνάει η Μπρέσια, λοιπόν. Μπρέσια Πάντοβα 2-1. Ενώ τελικό επίσης στην Αγγλία. Bristol City 7 Wednesday 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. Και εκεί. Τελικό. Λοιπόν, Μπορντό Νάντσο 3-0. Αυτά. Από μένα. Είμαστε μαζί από τις 2 εδώ. Γκουρούς γειτονιάς. Δώσαμε και τις επιλογές, συζητήσαμε με τον Δημήτρη και παρακολουθούμε εδώ να προσπαθήσουμε και εμείς να βγάλουμε τα ματσάκια όσο γίνεται καλύτερα για όλους μας και για εσάς και για μας. Φυσικά, Southampton Chelsea είπαμε 0-1 με Αζάρα από το πρώτο ημίχρονο. Μίλαν Κιέβο Βερόνα 3-1 και Λαμία Όφη 0-1, τα παιχνίδια που βλέπουμε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ χαιρετώ. Έτσι. Μείνω στο Μίδια στο Λίμπερο 107 και 4, ακολουθεί ένα διαμιστικό διάλειμμα και μετά εδώ Δημήτρης Αναξής με στοίχημα. Στις 6 ενημέρωση από τον αγώνα του Λαβρίου με τον Άρη, Α1 κατηγορία, έτσι. Και 6 και 4 φυσικά Σταύρος Κόλκας από το γήπεδο της Τούμπας για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνης. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Διαμιστικό Δημήτρης Αναξής κοντά σας στην συνέχεια. Δεύτερο γκολ για την Τσέλσι, να το δώσουμε. Ναι, να το δώσουμε κι αυτό. Με τον Μπάρκλι να ανασκόρε λοιπόν, Southampton Chelsea 0-2. Κλειδώνει από ό,τι φαίνεται εδώ το διπλάκι για την Chelsea, η οποία κάνει δύο τερματάσεις με τον Μπάρκλι. Southampton Chelsea λοιπόν 0-2. Διαφημίσεις και πάλι εδώ Λίμπερο 107 και 4.